Ο Θεός δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους. Σου λέει έλα, έλα. Λοιπόν. Σου ανοίγει την πόρτα, έλα. Και βρίσκει διάφορους τρόπους να μας βάλει μέσα. Αν δει καθαρή, καλή διάθεση, βρίσκει τρόπους. Ο μεγάλος γιατρός είναι, ο αρχίατρος είναι η Παναγία και ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου είναι ο Χριστός. Και οι μεγάλοι γιατροί είναι οι Απόστολοι, οι Άγιοι. Οπότε μπαίνουμε εκεί πέρα μέσα και προχωράμε τη ζωή μας. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Αγαπητές φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, βρισκόμαστε στο φιλόξενο πνευματικό κέντρο της ενορίας των Αγίων Πάντων, στην Πολύβουη Καλλιθέα. Μαζί μας έχουμε σήμερα τον εφημέριο του ναού, πατέρα Ανάργυρο Σιγάλα, εκπαιδευτικό. Και νομίζω θα χαρούμε μαζί του μία συνομιλία εφόλης ύλης, μια που διδάσκει κιόλας στο σχολείο. Θα έχουμε και βιβλίο ύλης. Όχι, δεν πιστεύω. Βιβλίο ύλης. Θα δούμε. Ωραία. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Εδώ ο χώρος είναι νεανικός χώρος πολλαπλών χρήσεων και πολλαπλών επιλογών. Είναι ζωντανός χώρος. Και πολλαπλών ηλικιών. Όταν σκεφτούμε ότι νέος άνθρωπος είναι από 2 μέχρι 102. Ακριβώς. Άρα είναι για κάθε ηλικία νεότητος. Τι ωραία. Τι ωραία. Άρα γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ πέρα μέσα. Διαφορετικά θα έπρεπε να έχω φύγει χρόνια τώρα. Βεβαίως. Αλίμονο. Να ξεκινήσουμε λίγο από μια ερώτηση που εμένα μου αρέσει να την θέτω έτσι σε ιερείς. Τι είναι για σας η ιεροσύνη? Κατευθείαν στο βαθιά πάμε τώρα. Τι είναι η ιεροσύνη? Ναι. Είναι, ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε στον τρίτο ουρανό, λέει, άκουσε άρρη τα ρήματα που δεν μπορεί να τα πει. Ναι. Εγώ ο Απόστολος Παύλος δεν είμαι, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πεις. Είναι το παν, είναι η ένωση με τον Θεό, είναι η προσφορά στους ανθρώπους, είναι, μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά είναι εσωτερική διαδικασία και εσωτερική, κάτι εσωτερικό, το οποίο ό,τι και να πεις, από την καρδιά μέχρι το στόμα μειοφθήνει και από εκεί, από εκεί παρά έξω, χάθηκε. Τι είναι έρωτας? Ναι. Ξέρω τι, μπορεί να πει κανείς τι είναι. Είναι μια μυστική συνθήκη. Είναι καρδιά. Είναι καρδιακή σχέση. Σου λέει κάποια στιγμή ο Θεός, χωρίς να μας έχει καμία ανάγκη και χωρίς να... μας ξέρει μάλλον, ξέρει τι είμαστε, δεν είμαστε καλύτεροι, σου λέει έλα. Και το απαντάς, έρχομαι. Και γίνεται κάπου μια συνάντηση. Αυτό είναι. Αλλά και συνεχίζουμε πάλι και δεν αξίζουμε και ξέρουμε και τις αδυναμίες μας, τα ξέρουμε όλα. Και ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είμαστε άξιοι αυτού που άξιοι της ιεροσύνης. Θεωρίζετε δηλαδή στους ανθρώπους με έναν τρόπο. Ναι, το κάλεσμα αυτό δορίζετε. Ο Θεός ξέρει γιατί και πώς, σε ποιους και γιατί. Εκείνος ξέρει, δικά του είναι, να. Δική του είναι η Εκκλησία και εκείνος διαλέγει ποιους θα καλέσει και απλά το μόνο που περιμένει από εμάς είναι να πούμε ναι, έρχομαι. Μέσα σε αυτούς που καλεί είναι οι Άγιοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, Πορφύριος, Ιάκωβος και εκεί πέρα μέσα και οι Ιούδες. Οπότε στο χέρι του καθενός μας είναι να δει ποιάνουν την παιδιά θα πάρει. Θα διαλέξει. Και από εκεί πέρα είναι συνεχής αγώνας, συνεχής προσπάθεια, είναι συνεχής πορεία. Αναπνέουμε συνέχεια, δεν σταματάμε. Ναι. Και οπότε η αναπνοή γίνεται βαριά και λέμε τότε πάμε στον γιατρό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα αναπνευστικό και οπότε γίνεται καλή αναπνοή και λέμε α, γίναμε καλά. Τι, κάπως έτσι είναι η ιεροσύνη. Τι να ελαφραίνει την αναπνοή μέσα στην ιεροσύνη, η ιερουργία, η ποιμαντική? Διευκολύνει όταν καταλάβει κανείς ότι ο Θεός είναι αγάπη, και ότι ο Θεός είναι τα πάντα
και ότι οι Άγιοι είναι φίλοι μας και μπορεί να τους έχουμε κοντά μας σε οποιαδήποτε δύσκολη ή εύκολη στιγμή. Όταν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και το κατάλαβουμε εμείς πρώτα, τότε αναπνέει, ελευθερύνεται, γίνεται άνετη και δεν καταλαβαίνουμε καμία δυσκολία. Τα αναθέτουμε όλα στο Θεό, είναι αυτό που λέμε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή τιμών, Χριστόν τον Θεό παραθόμεθα. Όταν το κάνουμε αυτό, Αγία Γαβριλία, Γερότσα Γαβριλία, τότε τα πράγματα όλα είναι εύκολα. Άμα εγώ αποφασίσω, κάθε ένας, εγώ αποφασίσουμε ότι εγώ θα λύσω, θα δώσω τη λύση, δεν βγαίνει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα και σκάμε στο τέλος και δεν κάνουμε και τίποτα. Ενώ όταν το πράγμα το αφήσουμε όλο στο Θεό, αφού το έχει πει εκείνος. Αφού το έχει πει, καλό είναι να κάνω αυτό που μας λέει ο μπαμπάς μας. Δεν είναι πατέρι μόνο, μπαμπάς μας, δεν είναι. Ναι. Το λέει, είμαι μπαμπάς σας. Το νιώθουμε οι άνθρωποι σήμερα ως, έτσι όπως το λέτε τρυφερά, ως μπαμπά μας ή είναι ένας μπαμπάς που μας φοβίζει, είναι ένας μπαμπάς που μας έχει απογοητεύσει, είναι ένας μπαμπάς που δεν τον καλοξέρουμε και χρειάζεται να τον ξανααντιμώσουμε. Ναι, ανάλογα με το πώς βιώνει καλή σχέση με τον μπαμπά του. Mm. Όταν έχουμε μπαμπά ο οποίος είναι τύραννος, τότε έτσι και πούμε στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι πατέρας, λέει αμάν, πάνε να φύγουμε τύραννος. Αν έχει κανείς τον πατέρα του την θυσία, άλλη αυτό ο πατέρας μου κάνει. Άρα πρέπει να δούμε πρώτα πώς αισθανόμαστε εμείς και πώς χαίρουμε τον πατέρα. Ναι, τον γήινο πατέρα. Τον γήινο πατέρα. Γιατί ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Αυτό είναι δηλωμένο, είναι γνωστό, αποδεικνύεται κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Είναι ήλιος. Με αυτό που λέμε με τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες. Ακριβώς. Λειτουργικό κι αυτό. Αφανείς και αφανερές ευεργεσίες. Όλα είναι ευεργεσίες. Άμα κάτσουμε εκ των υστέρων, καταλαβαίνουμε ότι είναι ευεργεσίες. Φανερές, αφανείς, δεν ξέρω. Αλλά αρκεί να δούμε, να έχουμε λίγο το μυαλό και τη διάθεση, να δούμε. Και τότε, τα ζόρια μας είναι ευεργεσίες. Πώς δεν είναι. Αν πιάσω την προσωπική ζωή του καθένας, τα ζόρια είναι ευεργεσίες. Mm. Ας πούμε την ιστορία της Εκκλησίας, τα πρώτα 300 χρόνια είχαμε μάρτυρες. Ναι. Διωγμούς, συνέχεια. Ναι. Ησυχία δεν βρίσκανε οι άνθρωποι. Έμπαινε στο σπίτι έξω και δεν ήξερε να τα ξαναμπείς. Μεγάλη, μικρή, 11 εκατομμύρια μάρτυρες στους τρεις πρώτους αιώνες. Ωραία. Στο ζόρι δηλαδή απάνω, οι άνθρωποι είχαν. Ήταν γεροί, ήταν πιστοί, ήταν. Τελειώσαν οι διωγμοί. Mm. Με τη χάρη του Αγίου Κωνσταντίνου, δόξα τω Θεώ δηλαδή. Και ήρθε μια κατάσταση, μια χαλάρωση. Και αφού ήρθε η χαλάρωση και ηρεμήσαμε, έκανε μια κοιλιά τεράστια το πράγμα. Και πιάσανε οι αιρέσεις. Ξανασφίξαν τα ζόρια και πάμε, ξαναγυρίσαμε, ξαναβγήκαμε πάνω και ζόρι θέλει ο άνθρωπος, ο αθλητής. Για να πάρει μετάλλιο, τώρα έχουμε και τα αθλητικά και τα ποδοσφαιρικά, ας πούμε, τέτοια πρόσφατα. Άμα θέλει να νικήσει, πρέπει να είναι ζωρισμένος πάντα. Χαλάρωσες. Το έχασες το παιχνίδι. Έπαιξες γερά. Πέντε στο Καζακστάν. Χαλάρωσες, έχασες τον επόμενο γύρο, τον έχασες. Δεν χαλαρώνεις. Άμα χαλαρώσεις, τελείωσε. Άρα το ζόρι είναι μια φανερή ευεργεσία, όχι μόνο εκεί ο αφανής. Αλλά ο Θεός θα κερδίσει με τον τρόπο όλα όμορφα και ωραία, που μπορούμε να δούμε ότι όλα είναι ευεργεσίες. Όλα. Αυτό που αρκεί να δει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Δεν θέλει να κάνουμε αναλύσεις από τη μικρή ηλικία μέχρι την πιο μεγάλη. Οι άνθρωποι που έρχονται στην ενορία, και έρχονται προσευχόμενοι ή μη προσευχόμενοι, έρχονται για να καλύψουν κάποιες βιωτικές ανάγκες, να ζητήσουν μια βοήθεια, για παράδειγμα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ή σε συνδυασμό υπάρχουν οι αγωνίες τους, ιδιωτικές και πνευματικές. Εσείς που διακονείτε εδώ το ναό για ό,τι έμαθα και για αρκετά χρόνια, πώς τα ζυγιάζετε όλα αυτά στην καθημερινότητα? Είναι αυτοί που έρχονται για να ζητήσουν ειδική βοήθεια, ξέρουμε ότι θα μας εκμεταλλευτούν. Ναι. Πάει αυτό το δεδομένο. Αυτό το ξέρουμε. Ναι. Οπότε πάμε να δούμε τώρα πόσο λίγο ή πολύ, ή αν το φιλότιμό τους είναι αναπτυγμένο, μήπως δεν μας εκμεταλλευτούν. Σύντομα μας εκμεταλλεύονται. Έρχονται κλαίγοντας αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι βοήθεια, ποιος είναι ο άλλος
Και αν έχει πλέον μια πραγματική ανάγκη, και στο κάτω-κάτω, αυτά που δίνουμε είναι αυτό που μας δίνει ο λαός. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ο παπάς, είναι ο λαός. Άρα, αφού δίνει ο λαός, ο ιερέας είναι αναγκασμένος να κάνει διαχείριση. Ο Παπα-Νικόλα, ο Άγιος Νικόλας Πλανάς, που περνούσε και από την γειτονιά μας εδώ, ο οποίος δεν ήξερε να μετράει, μόνο αυτό, έβαζε στη τσέπη και όταν του ζητάζει να του ζητάνε κάποιοι, έδινε και ήταν ακριβώς αυτά που χρειαζόταν ο άλλος. Αυτό είναι μαρτυρίες. Άρα λοιπόν, πάμε δεδομένο ότι πάμε για εκμετάλλευση. Πάει αυτό. Ωραία. Που μπορεί να μην είναι. Και μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει και το φιλότιμό του. Έτυχε περίπτωση ανθρώπου, δύο περιπτώσεις ανθρώπων, τόσα χρόνια που θυμάμαι εγώ, ότι ήρθε κάποιος και λέει, είχα μπει σε μία εκκλησία και μου είχαν δώσει κάποια λεφτά, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία είχα μπει. Δεν θυμάμαι. Και μου είχαν δώσει 200-300 ευρώ, δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία. Και αυτή την εκκλησία που έρχεται μπροστά μου, αποφάσισα αυτά τα 300 ευρώ να το δώσω εδώ για να δοθούν σε κάποιον άλλον, γιατί εγώ τα στέρισα από μια εκκλησία αυτά τα λεφτά. Και έδωσε τον άνθρωπο. Ευαισθησία, που εκδηλώνει. Μετά από χρόνια. Ναι. Θυμήθηκε αυτό, αλλά το έκανε. Ή κάποιο άλλο ερχόταν και έλεγε: δώστε, δώστε, δώστε. Όταν σταμάτησε να έχει ανάγκη, ερχόταν και έλεγε: τώρα εγώ πρέπει να δίνω. Οπότε τα έχουμε και, τα έχουμε και αυτά. Τώρα, αν κανεί έρθει για πνευματική βοήθεια, εκεί. Η Εκκλησία είναι αγκαλιά. Ναι. Τον δέχεις τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι σταυρός, Χριστός αγκαλιά, τους αγκαλιάζεις όλους και μετά μέσα και στην αγκαλιά λέει, που αγκαλιάζεις είναι και καλή, είναι και κακή και περίεργη και όλοι είναι εικόνες του Θεού. Του Χριστού δηλαδή, κανένα είναι κάτι εικόνα. Είναι εικόνες του Χριστού όλοι. Άρα όλοι καλοί είναι. Όλοι χωράνε στην αγκαλιά της Εκκλησίας αυτή. Και τώρα, αν είναι λίγο πονηρούλης ο άλλος, μπορεί να διορθωθεί. Γιατί πού ξέρω εγώ ότι δεν θα διορθωθεί ο άλλος. Γιατί λέτε πονηρούλη, τι εννοείτε. Γιατί... Να σκεφτεί το συμφέρον του. Το συμφέρον μπορεί να είναι το συμφέρον. Θέλω μια παρεούλα, θέλω κάτι. Ναι. Θέλω κάτι. Ναι. Είμαι μόνος και θέλω μια παρεούλα, είμαι ξέρω εγώ και θέλω να γαμπρώ, είμαι φοιτητής και θέλω μια παρέα. Όλα, όλα. Ναι. Δεκτά όλα. Όλα μέσα στο παιχνίδι μέσα. Είναι. Ναι. Ναι, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή και να αρχίσει να προσφέρει αυτό στους άλλους. Οπότε δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ποτέ από κανένα. Και είναι δεχτεί οι πάντες. Δομιστεί και εμάς η Εκκλησία μας είναι άγιοι πάντες. Αυτό. Ναι, δεν ναι, ναι, ένας. Ακριβώς. Και είναι η μοναδική Εκκλησία που συνεχώς εμπλουτίζεται. Εννοείται με καινούργια πρόσωπα. Καινούργιους Αγίους. Με καινούργιους Αγίους. Σωστά. Ναι, ναι. Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας. Χαίρετε. Ναι. Πάμε τώρα στα καινούργια. Πώς είναι, 30, 35, 40. Και είναι κι άλλη ψήφη να. Αγίου να πούνε σε Αγίου κατά τα χθούν, ναι. Κατά τα γούν και όλα κάπως. Οπότε έχουμε συνεχώς καινούργιους. Και οπότε είμαστε μια εκκλησία που συνεχώς εμπλουτίζεται. Ναι. Και αυτό είναι για να ζηλεύουν λίγο οι υπόλοιποι. Να γλυκαίνει την καρδιά του λίγο, κάτι μπορεί να... Έχουμε ανθρώπους που έχουν συζήτηση ανθρώπους που λένε να είμαστε εκκλησία και λέω τώρα ποιος θα αναλάβει το πρόβλημά μου. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μπαίνουν μέσα κάτω στο σταυρό του και λένε ποιος θα αναλάβει το πρόβλημα, για να δούμε. Και παρουσιάζεται ο κατάλληλος. Έχουν τόσο ζωντανή σχέση δηλαδή. Άγιοι, φίλοι μας. Με τους Αγίους. Πιο πολύ από ό,τι μιλάμε στο τέλος τώρα. Είναι πιο ζωντανή σχέση μας με τους Αγίους. Τον Αγίον μας. Ναι. Και μας προσκαλούν και μας λένε έλα. Οι Άγιοι κάνουν το βήμα προς εμάς και λέει έλα. Α, οι Άγιοι. Βέβαια, αυτοί κάνουν το βήμα. Και μας λένε έλα. Δηλαδή μπαίνουμε εμείς και λέμε τώρα ποιος Άγιος ήταν αυτός που θα με βοηθήσει και ο Άγιος τους λέει εγώ. Ναι. Ωραία, έλα κοντά, να γνωριστούμε καλύτερα και θα δεις. Να τα πούμε. Να τα πιούμε. Ναι. Θεία κοινωνία. Ναι. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Θεία ευχαριστία. Οπότε, ελάτε εδώ, μπες μέσα στο πρόγραμμα, μπες μέσα στην οικογένεια και θα δεις. Γιατί είναι μια οικογένεια. Η ευχαριστία είναι μια... διαρκής διαδικασία, δηλαδή μετά το τέλος της οφείλουμε να ευχαριστούμε και στο υπόλοιπο 24ωρο, στις υπόλοιπες ώρες της ζωής μας. Δηλαδή υπάρχει ευχαριστία με έψιλον κεφαλαίο, ας πούμε, η Θεία Λειτουργία. Ναι. Η Θεία Λειτουργία και υπάρχουν και οι υπόλοιπες ώρες της καθημερινότητάς μας που και εκεί με έναν τρόπο οφείλουμε να ευχαριστούμε. Ναι, όταν λέμε ευχαριστία τελειώνει, τι πάει να πει, τελειώνει τέλος ή τελειώνει και πάμε στο τέλειο συνεχώς ναι. Και δεν τελειώνει ποτέ. Mm. Δεν τελειώνει ποτέ, συνεχίζει.
Το ωραίο ότι όταν κοινωνάμε με το σώμα και το του Χριστού, είμαστε καταρχήν ανάξιοι. Να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που λέει ότι εγώ κοινώνησα άξια, κάτι δεν έχει κάνει καλά. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να δει το πνευματικό του καλύτερα. Τον εαυτό του. Οπότε εκεί ερχόμαστε, παίρνουμε το Χριστό μέσα μας. Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν παίρνω εγώ το Χριστό μέσα μου, ο Χριστός με παίρνει μέσα του. Οπότε ο Χριστός είναι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι αιώνιος, είναι άπειρος, είναι άναρχος, είναι όλα αυτά τα ωραία. Οπότε μπαίνουμε σε μια, αυτή τη διαδικασία. Και έτσι δεν τελειώνουμε ποτέ. Και περιμένουμε την επόμενη θεία λειτουργία, και η οποία είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη. Αλλά τα λόγια είναι ακριβώς τα ίδια. Ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετική. Ναι, ναι. Ποτέ δεν είναι. Ο κάθε ιερέας, κάθε παπάς διαβάζει τα ίδια λόγια των άλλων, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος. Αυτή είναι η ελευθερία μας. Και αυτό είναι ένα, για κάποιους είναι πρόβλημα, αλλά είναι η ελευθερία μας. Μα και για τον ίδιο τον ιερέα δεν είναι κάθε. Όχι, βέβαια. Ευχαριστία. Κάθε φορά είναι διαφορετική. Ναι. Οι Άγιοι έχουν πετύχει να είναι κάθε διατουργία σαν την πρώτη. Που έχει ξεκινήσει, εκεί. Ναι. Τον ενθουσιασμό και λοιπά, την αγιότητα σε εκδήλωση. Αλλά και όλοι οι άλλοι που δεν είμαστε Άγιοι, που ούτε πρόκειται να το πετύχουμε, είναι κάθε φορά διαφορετική την άλλη. Άλλες φορές το ευχαριστιέσαι, άλλες φορές το βαριέσαι, άλλες φορές λες τώρα πότε τέλειωσε, άλλη φορά. Μετράει διαφορετικά ο χρόνος, δηλαδή. Είναι όλα μετράνε διαφορετικά. Ναι. Είναι η διαφορετική προσέγγιση του Θεού. Αν προσέξει κανείς την ανατολή του ήλιου, ο ήλιος δεν ανατέλει ποτέ από το ίδιο σημείο. Ναι. Πως περνάνε μέρες, ο ήλιος ανατέλει από διαφορετικό σημείο κάθε φορά. Άρα κάθε μέρα είναι ο νοητός ήλιος δικαιοσύνης. Ναι. Χριστός έρχεται από διαφορετικό σημείο κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Άλλες φορές έχει συννεφιά, άλλες φορές έχει το, άλλες έχει φουρτουνιασμένη θάλασσα, άλλες έχει ήρεμη. Είμαστε όλο το σκηνικό είμαστε εμείς. Ο Χριστός είναι ο ήλιος. Έρχεται και φωτίζει αυτό το πράγμα. Και το φωτίζει πάντα. Το φωτίζει πάντα. Πάντα το φωτίζει. Αλλά το θέμα είναι να πάρουμε χαμπάρι και εμείς ότι φωτίζει. Γιατί αν με κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Δεν θα το αντιληφθώ. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Ο ήλιος όμως βγήκε. Αν κοιμάμαι δηλαδή την ώρα της λειτουργίας ψυχικά. Ναι. Και έχω κάτι εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου. Λέω να τελειώνουμε. Έχω μια στραβή διάθεση. Εγώ κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Ναι. Αλλά ο ήλιος βγήκε. Και ο ήλιος που μπορεί να φωτίσει τους πιστούς. Θα φωτίσει, δεν μπορεί να φωτίσει. Και το πετραχύλι που έχουμε και φοράμε είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα μεταδοθεί η χάρη στους πιστούς. Οι πιστοί πώς. Εγώ μπορώ να κοιμάμαι, αλλά οι πιστοί ναι. Μετέχουν τη χάρη του Θεού. Ναι. Και νιώθουν έτσι τη σχέση τους και με τον ιερέα και μεταξύ τους μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα σε όλη τη διάρκεια. Αρκεί να μην κοιμούνται και αυτοί. Αρκεί να μην κοιμούνται, ναι. Αν δεν κοιμούνται και τα έχουν τις αισθήσεις γρήγορες, η νύψη που λένε οι πατέρες της εκκλησίας, τότε μετέχουν και αγιάζονται. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι που λένε πού θα βρούμε αγίους. Δεν έχουμε αγίους λέει σήμερα, πώς δεν έχουμε. Ναι. Αν δει κανεί τα παιδάκια του πληρώνει κάθε Κυριακή και τα φέρνει η μαμά του να κοινωνήσουν και είναι ξεραμένο το στόμα του γιατί δεν έχουν φάει τίποτα το πρωί. Αυτά είναι άγια πλάσματα. Mm. Είναι το άξιο νεστή, το ξεραμένο στόμα των παιδιών που πληρώνει το πρωί στη θεία λειτουργία. Mm. Και είναι πολλά που αν δεν κοινωνήσουν, στεναχωριούνται. Αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών. Σε αυτούς εκεί πρέπει να μοιάσουμε για να είμαστε εντάξει. Να βλέπεις τα ματάκια του τα μάτια, τους βλέπεις αθωότητα. Το βλέπεις. Ενώ κοινωνάμε εμείς και δεν βλέπεις πάντα αθωότητα. Και το στοίχημα είναι όσο μπορούμε να διατηρούμε αυτή την αθωότητα των μικρών παιδιών μέσα στην Εκκλησία. Για του Χριστού λόγια αυτά. Αν δεν γίνεται σαν και αυτά, όχι στα νεύρα που βγάζουν τα παιδιά. Γιατί άμα το παιδάκι στυλώσει τα πόδια. Ναι, δεν... εκεί χρειάζεται παιδαγωγία. Ναι. Αλλά η απλότητα του παιδιού και ότι δεν κάνει πακόη στη μαμά του, κάνει πακόη. Αλλά το παιδάκι έτσι σκιστεί στα πόδια, μανούλα είσαι, καταξέρετε τα πράγματα. Για πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ ή στο παιχνιδάδικο και να δει το παιδί ένα παιχνίδι. Ή θα σε κάνει ένα ζήλι μέσα στο μαγαζί. Ασκήσεις υπομονής. Ασκήσεις υπομονής. Ναι. Εντάξει, καλά, χρήσιμο. Ο καθένας κάνει το διεκδικεί το κάνει τη του. Ναι. Ωραία.
και προχωράμε. Διεκδικεί το απόλυτο και το παιδί, ναι, όπως όλοι. Βεβαίως. Και πότε το κερδίζει, πότε το κερδίζει, πότε οριμάζουμε σιγά σιγά. Όπως και στη σχέση μας με το Θεό δεν ισχύει αυτό, δεν διεκδικούμε το απόλυτο με έναν τρόπο. Διεκδικούμε και πολλές φορές βάζουμε το δικό μας, ότι είναι το απόλυτο το δικό μας. Πάτε λιμόνα της ουρανής, γιατί το τελειμά μου. Ωπ, λες εκεί. Και έχω και γούστο, διότι κάτι πιο πιτσιρίκια, λένε άφεση μη το φιλήματα ημών και δώσει μη, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών. Λέω, ξέχασες κάτι. Ως και εμείς αφιέμε τη σοφιλία της ημών. Για πες το γι' αυτό, είναι πολλά πιτσιρικάκια που εκεί, όχι πως το κάνουν επίτηδες, αλλά η γλώσσα, άφεση μη το φιλήματα και, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών. Και ξεχνάνε ένα πράγμα που μας, το ξεχνάμε και εμείς. Είναι ζωτικό, ναι. Ως και εμείς αφιέμε τη σοφιλία της ημών. Είναι συνεχής αγώνας. Είναι άθλημα. Είναι άθλημα. Είναι άθλημα. Και γι' αυτό οι Άγιοι λέγονται αθλητές, λέγονται το στάδιο των αρετών είναι ο αρετών. Είναι νέοπτε και είμαστε σε ένα συνεχή αγώνα. Πότε χάνουμε, πότε νικάμε. Και καλώς αφήσατες και Στεφανοθέντες, ναι. Πολλά. Εκεί είναι τα ωραία. Εκεί είναι τα ωραία. Εκεί είναι τα ωραία. Γι' αυτό είναι ένα ωραίο τροπάριο, το οποίο λέγεται στο γάμο, όταν γυρνάνε γύρω-γύρω το τραπέζι και γίνεται μέσα πανζουλισμός μες στην εκκλησία. Κάποτε πετάγανε κουφέτα, πετάγανε. Τώρα το πετύχανε μια κόρη και δεν με κουράζει και αυτή. Και ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι, ναι. Είχαμε βαριά καρτιγινά, τέτοια. Φεύγανε κουφέτα, φεύγανε διάφορα. Μετά πέσανε ρίζια, μετά τα καταργήσαμε και αυτά. Εντάξει. Αλλά η Σαΐα χόρευε, γελάμε, ξέρω εγώ. Έχει πατήσει νύφη το γαμπρό. Όλα αυτά τις δυσδαιμονίες, τα εντυπωσιακά. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήτες και στεφανοθέτες. Και δεν ακούει κανένας. Και μετά έρχονται στην εξομολόγηση και λένε «Α, εγώ δεν τα πάω καλά με τη γυναίκα μου, γιατί αυτή είναι αυτό, ή ξέρω εγώ, προβλήματα». Όταν παντρεύτηκες, αγαπητέ, άκουσες τι σου λέγανε. Άγιοι μάρτυρες, δεν είπαμε Άγιοι όσοι, Άγιοι ανάργυροι, Άγιοι ξέρω εγώ. Άγιοι μάρτυρες. Άρα θα ζήσει μαρτύριο. Όχι μαρτύριο, θα τη κάνει η γυναίκα μαρτύριο ή θα τη κάνει εσύ, αλλά είναι μαρτύριο. Και μαρτυρία, και θέλει και υπομονή. Να είσαι μαζί με κάποιον άνθρωπο τα επόμενα 80 χρόνια τη ζωή. Είναι άσκηση, μαγειά. Είναι άσκηση. Και είναι καλό, βέβαια. Ευχάριστο. Δεν είναι... Μια που έρχεται η κουβέντα σε αυτό το κομμάτι. Μέσα στην ενορία έχετε την εμπειρία τέλεσης πολλών μυστηρίων, γάμου, βάπτισης κτλ. Τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, όχι πολλά. Πάνε σε εκκλησίες που είναι φίρμες. Πάνε, είναι φίρμες, εντάξει. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία των πιστών με την ενορία τους. Είναι αποξενωμένος ο κόσμος από την ενορία και πάνε εκεί που... Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, δηλαδή... Και στο κομμάτι της ποιμαντικής έρχεται ένα ζευγάρι μελόνυμφο. Ναι. Και εσείς, ας πούμε, ως ιερέας, πώς μπορείτε να τους μιλήσετε πριν αρχίσουν να ρωτάνε που θα στήσουμε τα λουλούδια και τις ανθοστήλες και τα λοιπά και τα φώτα και τα διάφορα. Ένα ζευγάρι που έρχεται, ας πούμε, και είναι ελαφρώς ανυποψίαστο. Γιατί τον περιμένει σε μια συζυγία. Ναι. Στέκεται ένας ιερέας που, ας πούμε, μπορεί να τους έχετε, δεν λέω να είναι πνευματικό παιδιά σας ή να έχουν μια σταθερή επαφή, ας πούμε, με την Εκκλησία. Είναι ανυποψίαστα τα παιδιά, καλοπροαίρετα, αλλά ανυποψίαστα. Ναι. Πώς στέκεστε, πώς μπορείτε να τους μιλήσετε εσείς γι' αυτό το άθλημα του γάμου. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Ναι. Όπως όλα τα αθλήματα έχουν κατηγορίες διάφορες. Είναι η κατηγορία ανθρώπων που έρχονται, βγάλουμε στην άδεια, τελειώνουμε και έρχονται, παίρνουν το χαρτί και ξανά έρχονται λίγο μετά την ώρα που έχουν κλείσει το γάμο, συνήθως, κάνα μισά ώρα πιο μετά. Ναι, γιατί πρέπει να τηρηθεί το έθιμο. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πολλούς γάμους, το πούμε, πάνε εκεί, άρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα έτσι, πληθώρας, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και το άλλο, οι άλλοι που τους ενδιαφέρει, που να μπουν σε μια διαδικασία. Συνήθως, αφού γίνει ο γάμος και αφού περάσουν μερικά χρόνια, έρχονται και λένε, «Α, ξέρεις...» Όπως τα βλέπω αλλιώς. Τα βλέπω αλλιώς.
Υπάρχουν και οι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι δέχονται να μπουν σε μια διαδικασία κατήχηση, ας το πούμε έτσι, για το γάμο, που δέχονται να μπουν μέσα στην ενορία, να μπουν στη ζωή της ενορίας. Ναι. Γιατί αν δεν μπει ο άλλος μέσα στη ζωή της ενορίας, δεν πάνε να κάνει όσα μαθήματα θες. Λέει, υπάρχουν κάποιες ενορίες που πολύ ωραία κάνουν μαθήματα κατήχηση υποψηφιμένων ύφων. Ναι, ναι. Ωραία, ήρθε. Ωραία. Άκουσα μαθήματα και δεν ξαπάτησε ποτέ. Τι κερδίσαμε. Ναι. Έμαθε καλά την ύλη. Εντάξει, ωραία. Ναι. Αν δεν μπει μέσα στην ενορία, μέσα σε αυτή την ωραία ότι είναι μια οικογένεια, να ενταχθεί μέσα, δηλαδή να μπει, να συζητήσει, να κουβεντιάσει, να κάνει, να δείξει, να γνωριστεί, ναι. Τότε απλά έμαθε μία ύλη. Ωραία, μπράβο, πήρε το πολιτήριό του, καλό βαθμό, μπράβο, συγχαρητήρια και δεν ξαναβλέπει την εκκλησία μέσα. Ναι. Αν έχει μπει μέσα στην εκκλησία, την έχει δει την ωραία σαν οικογένεια και συμβαίνουν πολλά τέτοια, και μπαίνει μέσα και αρχίζει και δουλεύεται εκεί πέρα μέσα, τότε γίνεται μέλος της οικογένειας. Και αναπτύσσει δεσμούς και με τα υπόλοιπα μέλη. Με τα υπόλοιπα αδέρφια. Με τα υπόλοιπα αδέρφια. Χριστός, οι Άγιοι, τα μεγάλα μας αδέρφια και οι άνθρωποι, τα πιο μικρά αδέρφια. Και μπαίνει μέσα στην διαδικασία και αρχίζει και ζυμώνεται. Και αρχίζουμε και μετά εκεί πέρα μέσα, αφού ζυμωθούμε καλά-καλά, αρχίζουμε διαφωνίες, συμφωνίες, μαλώματα, ναι. Αγάπες, όλα. Όπως κάθε οικογένεια. Και ξαφνικά βλέπεις τα πιτσιρικάκια που πολλές φορές τα πιτσιρίκια, τα παιδάκια βάζουν τους γονείς μέσα στην εκκλησία. Άρα για μιλήστε μας γι' αυτό. Ναι, γιατί όταν του πει το παιδάκι, το φέρνεις κάθε Κυριακή να κοινωνήσει. Ναι. Και κάποια στιγμή το στέλνεις να κοινωνήσει. Πάει το παιδάκι σπίτι, έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις. Λέει μπαμπά. Έρχεται με μια γιαγιά, ας πούμε. Μια γιαγιά, ναι. Μπαμπά, εσύ γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν κοινωνάς. Τον κοινωνήθηκε. Βέβαια, καλά μέσα σε μέρα στην εκκλησία, εσύ γιατί κοιμάσαι. Οπότε ο μπαμπάς και η μαμά έρχεται και λέει λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο πιο αργά, να πάμε όλοι μαζί. Μπαμπά, γιατί δεν κοινωνάς. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί, και αναγκάζει τον μπαμπάς να πει στο παιδί, γιατί δεν είμαι έτοιμος και γιατί δεν είσαι έτοιμος. Τι έκανες. Τα παιδιά ρωτάνε διάφορα. Οπότε αναγκάζει και ο μπαμπάς και η μαμά να αρχίσουν. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή, παιδιών που βάλαν τους γονείς τους μέσα στην εκκλησία. Τι συγκινητικό που είναι αυτό. Πρακτική, γιατί αυτό το βλέπει, γιατί ο Θεός δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους. Σου λέει έλα, έλα. Ναι. Σου κάνει την πόρτα, έλα. Και βρίσκει διάφορους τρόπους να μας βάλει μέσα. Άμα δει καλή διάθεση, βρίσκει τρόπους. Η συμμετοχή των ανθρώπων στην Εκκλησία, βλέπετε ότι στην εποχή μας είναι ο μόνος δρόμος συμμετοχής στα κοινά, με έναν τρόπο. Ποια κοινά, έχει μπει στόχο συλλόγου, αθλητικού συλλόγου, σωματεία, πράγματα, γίνεται πανικό. Όλοι οι γονεί πάνε τα παιδιά του. 8 με 12, 12.30 στο σχολείο. 12.30 με 2 στο κέντρο μελέτη, κοινό πράγμα εδώ. 2 με 3 θα έρθουν να φάνε σπίτι, ό,τι έχει. Αν έχει μπαγκρέψει για να έχει προλάβει τη δουλειά τη. 3.30 θα ξεκουραστεί λίγο το παιδί. Μετά ξεκινάει το απόγευμα να πάει 3.30 με 5 θα πάει στα αγγλικά, 5.30 με 7 θα πάει στο μπαλέτο, στην πολεμική, στο τακβοντό, μετά θα πάει στην μπάλα. Όλε οι συλλογικότητε. Ναι. Χαλάει ο κόσμο. Και του λε: έλα το παιδάκι στην εκκλησία του Σαββάτο, ω καθηγητικό, αλλά δεν προλαβαίνω γιατί έχω μπάλα εκείνη την ώρα. Έχω στίβο. Ουσιαστικά όλε οι άλλε συλλογικότητε δουλεύουν ναι. Ει βάρο εκκλησία. Mm. Και αν σκεφτούμε ότι όλα τα φροντιστήρια, όλα αυτά γίνονται Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί, ναι. Όλος δικαίως, γιατί πρέπει το παιδί να μάθει γράμματα. Και το ερώτημα είναι γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν τα γράμματα στο σχολείο τη εβδομάδα και πρέπει να τα μάθουν στο φροντιστήριο την Κυριακή 8 με 10. Mm. Δεν είναι άλλο ερώτημα, δεν είναι αυτό. Είναι ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί κανείς στο Υπουργείο Παιδείας που φτιάχνει τα προγράμματα. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλια αυτά. Οπότε εμείς εδώ, αλλά σιγά σιγά. Ποτέ η Εκκλησία δεν φοβήθηκε τους λίγους. Mm. Εμείς, αδιάστημα στα χρόνια τα δικά μας, τα παιδικά, ήμασταν στρατός. Κατοικητικά. Ατελείωτα. Yeah. Γεμίζαν εκκλησίες. Yeah. Στρατός ολόκληρος. Τώρα πάμε στους λίγους. Αυτοί οι λίγοι σιγά σιγά αναμορφώνουν τον κόσμο. Αυτό, ο Θεός ήθελε πάντα λίγους. 12 μαθητές. Από τους οποίους ο ένας είναι ο Ιούδας, ο άλλος ήταν ο Πέτρος που τον αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές,
Ο άλλος ήταν ο Θωμάς που ήθελε να βρει, το ψάξει καλύτερο το πράγμα. Όλοι φοβηθήκανε. Ένας ήταν στο σταυρό από κάτω. Ήταν πολύ ένας. Και είχε 12 μαδέ και κάποιες γυναίκες. Ναι. Οι υπόλοιποι πού ήτανε. Και μετά και ο Ιωάννης ήταν κρυμμένος και αυτός. Μετά από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, όλοι κρυφτήκαμε. Ναι. Και ήταν τρεις γυναίκες που σώσαν την κατάσταση. Και από αυτές τις τρεις γυναίκες, τη Μυροφόρος και την Παναγία μπροστά μπροστά, σώθηκε όλη και όλη η οικουμένη. Άρα ελάχιστη, δεν χρειάζεται πολύ. Ζυμώνεται, ζυμώνεται σίγουρα. Προσφορά και αυτά, κάτι κάνετε. Μήπω ψέματα, δεν ζυμώνει. Υπάρχει και δεν ζυμώνει, λέει, είναι ζύμη άλλου με την οικογένεια. Οπότε εντάξει. Αυτό που ζυμώνει τέλο πάντων βλέπει ότι το λίγο ανεβράκι του φούσκωσε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα. Και αν βάσει παραπανίσκιο, γίνεται ζημιά. Άρα λίγοι πάντα χρειάζονται, δεν χρειάζονται πολύ, λίγοι. Και από εκεί πέρα ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Διορθώνει όλο τον κόσμο. Ξέρει τι κάνει. Ναι. Αυτό είναι το καλό, τι ξέρει τι κάνει. Αλλά πολλές φορές εμείς του λέμε τι να κάνει. Αυτό. Και μας ακούει. Μας υπομένει. Και μας υπακούει. Μας υπακούει. Βέβαια. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βέβαια. Του λέμε. Ο Θεός είναι μεγάλος καλλιτέχνης, που λέγει και ο ποιητής. Επειδή είμαστε εμείς από Τίνο, ας πούμε, αυτό είναι τα δικά μας τα χωριανά, εκεί έχει μάρμαρα. Ναι. Το μάρμαρο τι είναι, μια απελπισία. Βγαίνει για το βγάλει, θέλει φουρνέλα, θέλει διαδικασία. Δυναμίτες. Στην Κυριακή διάρκεια το λέμε φουρνέλα. Λοιπόν, μετά το βγάζει από τη γη. Το κουβαλά κάτι όγκους τόνων. Το περνά από πριόνια από εδώ, από εκεί. Και φτάνει ένα πράγμα με μάρμαρο ακατέργαστο στα χέρια του καλλιτέχνη. Και το παίρνει ο καλλιτέχνης και φτιάχνει έργα τέχνης. Ναι. Αυτό είναι η πνοή, ας πούμε. Ο Ντινιακός ο μεγάλος ο μάστορας κάνει την Κοιμωμένη, ο Πραξιτέρης κάνει τον Ερμή, ο Κερμής του Πραξιτέρη, ο Κερμής κάνει τον Ερμή, και ο χίλια πράγματα. Ωραία, του Θεού του δίνουμε ακατέργαστο όγκο, εμάς. Λέει, πάρ' το. Και αρχινάει λίγο, λίγο. Και για να το φτιάξει το μάρμαρο, ο καλλιτέχνης το παιδεύει. Ναι. Δεν του φέρνει την ευγένεια. Δεν του λέει μαρμαράκι μου καλό. Παίρνει το σφυρί, αρχινάει. Και δώσ' του. Και πονάει αυτό. Αλλά μετά στο τέλος είναι ένα έργο τέχνης. Εκεί εμείς ο Θεός πολλές φορές μας φέρεται με τρόπο που εμάς δεν μας αρέσει γιατί μας πονάει. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει η δυσκολία. Δεν μας αρέσει βέβαια. Τα εύκολα είναι πιο εύκολα. Άλλωστε εδώ θα σε φτιάξω εγώ σένα, θα σε κάνω, γιατί είσαι υλικό για να κάνει να γίνει άγαλμα φοβερό. Είσαι τέλειο υλικό, δηλαδή μας λέει. Και αρχινάει. Και όταν τελειώσει η διαδικασία, λέει, πω, τι έφτιαξε. Άρα μας έχει υπακούσει, έχει δουλέψει με βάση το υλικό που του δώσαμε. Δεν μπορώ να θα θέλαμε όλοι να είμαστε μεγάλοι Αντώνιοι, ας πούμε. Αλλά μα υπάρχει περίπτωση τέτοια. Καθένας είναι αυτό που είναι. Ναι. Και το παίρνει ο Θεός αυτό το πράγμα και σώνει κόσμο. Άρα το ζήτημα είναι τι κάνουμε με αυτό που είμαστε. Ναι. Ποιον μάστορα, σε ποιο μάστορα εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Ναι. Το θέλουμε, να εμπιστευτούμε σε κάποιο μάστορα. Άμα το εμπιστευτούμε, εκεί προχωράμε. Το παιδάκι πολλές φορές δεν διαλέγει. Το παιδί δεν διαλέγει γονείς, αλλά το σμιλεύουν οι γονείς, το φτιάχνουν σιγά σιγά λίγο λίγο. Ούτε εμείς διαλέγουμε το Θεό. Ο Θεός μας διάλεξε. Για ο Θεός μας έφερε στη γη. Ότι δεν διαλέγουμε εμείς. Ο Θεός μας διάλεξε, έλα εδώ, θα ζήσεις. Θα ζήσεις, θέλω να ζήσω. Ωραία. Και ξεκινάμε. Αλλά το πρώτο βήμα το κάνει ο Θεός σε εμάς. Και λέει, έλα. Και πάμε. Και αρχινάει μετά σιγά σιγά με βάση αυτό που ξέρει ότι είμαστε, να μας μιλέτε. Να μας μιλέτε. Και φτιάχνει έργα τέχνης. Και φτιάχνει. Αυτό που λέει ο λαός είναι οι παπάδες. Ο λαός το λέει. Ναι, πραγματικά. Και κάνει ιερείς, δηλαδή, βέβαια. Βασίλειο Ιεράτομα, η ιεροσύνη που έχει όλος ο κόσμος. Ναι. Οπότε, υποψήφιους Αγίους, δηλαδή. Υποψήφιους Αγίους, αυτό. Με τις αρετές της επιείκειας και της ανεκτικότητας και για να πούμε και μια λέξη της μόδας, της συμπερίληψης. Α, ναι. Ναι, άμα δεν το πούμε με την μοντέρνα έκφραση, δεν πιάνει. Δεν πιάνει, μας κατάλαβε. Αλλά μάλλον μόνο μέσα εδώ. Μέσα ναι, αυτοί που λένε συμπερίληψη, τι εννοούνε ακριβώς, δηλαδή, τι πάνε να πει συμπερίληψη. Δεν ξέρω, τι εννοούνε, δηλαδή, τι παραπάνω έχει συμπερίληψη από τη λέξη αγάπη, ας πούμε. Τη λέξη χώρεση.
Συγχωρώ, σημαίνει. Στο τραπέζι βαριές λέξεις. Όχι, βαριές. Αγάπη και συγχώρεση. Ναι, ενώ συμπερίληψη είναι. Εντάξει. Συγχώρεση είναι, λέει, χωράνε μαζί όλοι. Ναι. Τι παραπάνω έχει το συμπερίληψη. Συμπεριλαμβάνει. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Είμαι και λίγο αγράμματος εγώ αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέρω. Αλλά η Εκκλησία, ο Χριστός μιλάει για συγχώρεση και άνοιξε τα χέρια εδώ στο Σταυρό, να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Να χωρέσουν δηλαδή όλοι μαζί. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Άρα αυτό έχουμε τη συγχώρεση του Θεού και του δεχόμαστε όλους. Ο Άγιος Πορφύριος νομίζω ήταν όταν έγινε πνευματικός, σε μικρή ηλικία που έγινε, ήταν πολύ αυστηρός. Και πήγε κάποιος νεαρός κάποια στιγμή και πήγε να ξεμολογηθεί και λέει: τώρα μπορώ να κοινωνήσω. Βεβαίως μπορείς να κοινωνήσεις. Ναι, λέει, γιατί πήγα σε έναν πνευματικό πέρσι και δεν με είχε επιτρέψει. Γιατί μου είχε πει, ξέρω εγώ, το κυνήγησε κιόλας. Καλά, λέει, σε ποιον πήγες, σε σένα είχα την. Πω, πολύ, τι έκανα. Γιατί ήταν πολύ αυστηρός τον πρώτο καιρό. Ναι. Πήγαινε με την ακρίβεια. Ναι. Μετά λέει: όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε, πάμε με την ακρίβεια, δεν γίνεται. Αν δεν δείξει επίοικια, θες να είσαι αυστηρός. Να είσαι αυστηρός στον εαυτό σου. Στον άλλο θα δείξει επίοικια, δεν μπορεί να του φορτώσει φορτία κι άλλα που δεν μπορεί να σηκώσει. Και λέει: πω, πω, έκανε τέτοιο πράγμα. Πω. Και η αρχή του όλων ήταν επίοικια. Και του Αγίου Παϊσίου, Πορφυρίου και όλων. Επίοικια. Στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους, ναι. Σε μένα λέει, εγώ στον εαυτό του τους αυστηρεί. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Είμαστε επίοικοις με τα δικά μας πάθη και αυστηροί εντάξει. Εντάξει. Εσύ θα διορθωθούμε που θα πάει. Ελπίζουμε. Μέχρι το τέλος. Είναι και νομίζω της μόδας να κουνάμε το δάχτυλο στους ανθρώπους. Δηλαδή τα μέσα, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, έχω την αίσθηση ότι κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία πολλές φορές. Ότι εγώ θα σου πω πώς θα σκεφτείς, εγώ θα σου δείξω. Ναι. Ποιος έλεγε, δεν θυμάμαι που το λέει, ποιος το λέει, τη στιγμή που το δάχτυλο λέει εκεί, τρία δάχτυλα δείχνουν εδώ. Οπότε λέει, προσέχε, τη δείχνεις, γιατί εκεί που την ώρα που δείχνεις αυτόν, δείχνεις τον εαυτό σου τρεις φορές. Άρα πρέπει να προσέξεις εσύ τρεις φορές αυτό που λες. Ναι. Δεν θυμάμαι που το ακούσε αυτό το πράγμα. Τα μέσα και κάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν τα μέσα, κάνουν δουλειά τους. Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό. Ή ζούμε σε μια εποχή έτσι τόσο μεγάλης αποχάβνωσης με έναν τρόπο που ούτε καν αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι κάνουν τα μέσα τη δουλειά τους, ότι υπάρχει μια διατεταγμένη υπηρεσία, ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο αθώα και τόσο καλοπροαίρετα. Ναι, και πάλι στη μειοψηφία είμαστε. Η μειοψηφία. Η μειοψηφία το καταλαβαίνει. Ναι. Πολλοί δώσουν σανό να τρώμε. Το προβατάκι τρώει το σανό του και πάει. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, λίγοι, αδόξοι τον Θεό αρκετοί, οι οποίοι σου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Το βλέπω στα παιδιά αυτό το πράγμα. Στα παιδιά. Στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά. Σε μαθητές. Ναι. Σε διάφορα. Είναι αρκετοί που σου λέει όχι. Γιατί. Αυτό το έχει η νεότητα γενικά. Ψάχνει το πριν. Ναι. Ναι. Αλλά είναι άλλα που λένε γιατί. Ρωτάνε το γιατί και μετά ξεκινά στο κινητό και κάνουν έτσι. Ναι. Και του λένε παιδάκι μου, γιατί βλέπει αυτό το σύρια το οποίο σε γελιοποιεί σαν άνθρωπο. Μπορώ και το όνομα και κάνω και διαφήμιση. Ναι. Ένα γαμπρό έψαχνε να βρει πολλέ νύφε εκεί και μια μαθήτρια στο σχολείο. Τι το βλέπει αυτό το πράγμα. Ναι. Αφού ξεφτυλίζει την γυναικεία προσωπικότητα. Γιατί το βλέπει. Έχει πλάκα λέει. Έμαθε όμω σε αυτό το κορίτσι που λέτε τώρα έτσι, ή το αγόρι, τέλο πάντων, σε αυτό το παιδί που έχει πλάκα. Λέει αυτό. Βλέπω κάτι που έχει πλάκα. Ποιο θα του μιλήσει για το αν έχει νόημα η πλάκα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, ναι, χρειαζόμαστε στη ζωή μας και την πλάκα και το αστείο και το χιούμορ, το χαμόγελο, γιατί η ζωή έχει πολλά ζόρια και πολλές φορές άνθρωποι έτσι εντός της εκκλησίας έχουν και ένα έτσι. Πολύ κατανεκτικό ύφος και από την πολύ κατάνεξη δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Αλλά ποιος θα μιλήσει σε αυτό το κορίτσι για το νόημα του γέλιου της. Και για το γιατί αυτό που βλέπει ευτελίζει τη φύση της. Εκεί δεν έχει η Εκκλησία μια ευθύνη. Έχει. Ποιμαντική. Βεβαίως έχει. Η Εκκλησία. Εγώ έχω.
η Εκκλησία. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα είμαι εγώ Άγιος να μπορέσω να πλησιάσω το παιδί, τον άνθρωπο, να του πω αυτό που πρέπει να του πω. Άγιος Παΐσιος, είμαι Άγιος Παΐσιος. Και οπότε το πρόβλημα πάλι γίνεται σε μένα, στον παπά δηλαδή της ενορίας, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να πλησιάσει με τους ανθρώπους, να τους πει, να τους εξηγήσει. Και δεν είναι να το πει με λόγια, παράδειγμα. Ναι. Τον δεις τον άλλον και να πει, αλλά πολλές φορές νομίζουμε ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, αλλά όλοι κάτι γίνεται. Με ένα καθηγητή σχολείο, με ένα φίλο, με ένα χαστούκι που θα φάνε στη ζωή του. Μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση, μια χαρά. Ναι. Ο Θεός πάλι δουλεύει με διάφορους τρόπους. Ναι. Παραβολή ωραία εκεί το ασώτου του καλού πατέρα, όπως το λέει εκείνο εκεί. Έφαγε τα μούτα του καλά-καλά ο Λεβεντάκος εκεί ο άσοντος. Έφαγε και του γουρνιού του φαΐ. Και όταν έφτασε σε πλήρη απελπισία, λέει: θα πάω στον πατέρα. Πάω στον πατέρα. Μην θα πάω σπίτι. Ναι. Πάω στον πατέρα. Και ψεχάμε τον πατέρα. Και ο πατέρα τον έψαχνε. Πρόσωπο δηλαδή. Πρόσωπο. Έχει πρόσωπο. Και ο πατέρα ήταν έξω και τον περίμενε. Mm. Εμείς είμαστε έξω να του περιμένουμε. Εγώ, ο καθένα που βοηθάει εδώ. Και... Ναι, εντάξει, επειδή λέμε και τον παπά τώρα, ο παπά είναι έξω να τον περιμένει. Τολμάμε να βγούμε έξω να τον περιμένουμε. Mm. Δεν ξέρω, αυτό εκεί είναι το θεματάκι το δικό μα τώρα. Ναι. Ή μας αρέσει να είμαστε βολεμένοι και να μας λένε τι καλός παππούλης και τι ξέρω εγώ τι, και δεν θα τολμήσω να βγούμε παρά έξω, τσαλακωθούμε λίγο. Ναι. Τολμάμε να τσαλακωθούμε λίγο, τσαλακωθούμε. Άμα το τολμάμε, όποιος το τολμήσει αυτό το πράγμα, έχει επιτυχίες. Όποιος δεν το τολμήσει, είναι σεβάσμιος, είναι βλαβέστατος, είναι ξέρω εγώ τι, αλλά είναι στον κόσμο του. Mm. Όποιος το τολμήσει και βγει, όλοι οι άγιοι το είχαν πετύχει αυτό, το είχαν κάνει το πράγμα. Ποιος δεν ήταν. Ξεβολεύτηκα. Τι τους βρήσαν ο κόσμος, τι μπερδευτήκανε στον κόσμο, τι χωθήκανε. Δεν λέμε σκόσμο αντάρτικο και να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας που έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, να μπορέσουμε να βγούμε λίγο. Να πλησιάζουμε τους άλλους. Να μιλήσεις σήμερα για το όντως νόημα δεν είναι ένα είδος αντάρτικο. Είναι. Και αμέσως χαρακτηρίζουν στα ταμπέλα. Αυτό είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Αμέσως. Εντάξει. Είμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Το μεγάλο του αντάρτικο το έχει η Εκκλησία, η οποία ποτέ. Ας πούμε, Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Πιο μεγάλος αντάρτης υπήρχε στα νεότερα χρόνια. Ένας άνθρωπος, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα. Ούτε είπε πάρτε όπλα. Ούτε σήκωσε στρατούς. Τίποτα. Μπαϊράκια για να. Τίποτα. Μπαϊράκι ήταν ο Σταυρός. Και πήγαινε και κοντούλησε ο Κακομοίρης, ανέβαινε πάνω στην σκαμνή και έλεγε αυτό το σκαμνί θα είναι ο τάφος μου. Άρα αυτό σχετική στο θάνατο. Αυτό είναι ο τάφος μου. Και τι έλεγε, συγχωράτε τον στον άλλον να πηγαίνετε την Κυριακή στην Εκκλησία και ανοίξει τη σχολεία. Εγώ δεν ξέρω τώρα, ερώτημα κάνω. Εγώ κάνω διάφορα ερωτήματα με το μυαλό μου, τα λέμε και πιο δυνατά τώρα. Ναι. Ποιο υπουργείο παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα άνοιξε 200 σχολεία με 0 προϋπολογισμό. Και πόσα, και να το πάνω ανάποδα, πόσα σχολεία έχουν συγχωνευτεί και έχουν κλείσει. Προχθές είχαμε παρέλαση στην Καλλιθέα και ένα περιλές πρώτο δημοτικό, δεύτερο δημοτικό, τρίτο δημοτικό, πέμπτο δημοτικό, όπου το τέταρτο μου πήγε. Έκτο δημοτικό, ένατο δημοτικό, έκλεισε. Τα δύο που πήγανε. Συγχωνεύονται. Ο Άγιος Κοσμάς άνοιγε σχολεία. Και το σχολείο λέει, μορφώνει τον άνθρωπο, ανοίγει το μυαλό του και αν ανοίξει καλά το μυαλό του, θα πάει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία. Mm. Έτσι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Και ποτέ δεν σήκωσε επανάσταση εναντίον κανενός. Πιο μεγάλο αντάρτικο μυαλό υπήρχε. Άμα δεν ήταν καλός και ήταν ευγενής, δεν θα τον πνίγανε. Ναι. Απλά πράγματα. Οπότε εμείς νομίζουμε ότι η επανάσταση είναι ου, φωνάζω, κάνω, δείχνω. Φωνάζω καθόλου. Κάθομαι εκεί, κάνω την προσευχούλα με εκεί και βάζω το μυαλό να δουλέψει. Ναι. Το έχουμε, μας το έδωσε. Ας κάνουμε κάτι. Ας κάνουμε και με αυτό κάτι. Και ο Θεός φωτίζει και προχωράει. Προχωράμε. Φωτίζει ο Θεός, ναι, φωτίζει και. Επειδή αναφερθήκατε έτσι στα παιδιά, φωτίζει και τα μυαλά, ας πούμε, των εφήβων. Ή τα συσκοτίζει η εποχή. Βλέπουμε τόσα φαινόμενα, πάλι μια λέξη της μόδας, bullying.
ενδεχομένως να φτάνουμε κάποιες φορές πια στο άλλο άκρο, να χαρακτηρίζουμε bullying οποιαδήποτε διαφωνία, ως να μην είναι κάτι φυσιολογικό η διαφωνία στον κόσμο. Η Εκκλησία, έτσι, μπροστά στο ανικανοποίητο που έχουν οι έφηβοι για ένα σωρό ζητήματα της ψυχής τους, πάλι πώς στέκεται σε αυτό. Εγώ παιδιά σου, κυρίως με τα παιδιά εδώ στην Αγία, αυτό είναι για παιδιά, θα μπορούσαν να πιάσουν να λέμε και για άλλους ανθρώπους και για άλλες κατηγορίες. Για να χαμογέλασε ένα του μπούλι, είχαμε μια γιαγιά εδώ πέρα, που όταν της είπε το παιδί της ότι η μπαμπά, η γιαγιά μου κάνει μπούλι, λέει, είπα το παιδί μου μπούλι, χαμός, τολμήσα να πούν το παιδί μου μπούλι, εντάξει, γιαγιά, γιαγιά, εντάξει. Είχε την αγωνία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, ναι, υπάρχει ήλιος και φωτίζει. Ναι. Σήμερα είχαμε, ήμασταν γεμάτοι αφρικάνικη σκόνη. Ναι. Κρύφτηκε ο ήλιος. Ωραία. Έρχεται η κοσμική μέρη, ο διάβολος και όλα τα διάφορα και σου λέω τον ήλιο, θα στο χαλάσω. Θα στον κάνω ήλιο σκοτωμένο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μας τον κάνει, μας τον χαλάει τον ήλιο. Ωραία. Ευχαριστήθηκες και ευχαριστήθηκες διάβολε, διαβολάκο που χάλασε τον ήλιο. Ευχαριστήθηκες. Η καλύτερη τη χαρά του. Να χάρει και αυτός λίγο κακομοίρης, πρέπει να χαίρεται και αυτός λίγο, γιατί δημιούργημα του Θεού είναι και αυτός, έως φόρος, αλλά πρέπει να χάρει και αυτός. Αφού χάρει λίγο-λίγο, κάνει μια έτσι ο Θεός, ή θα βρέξει, θα φυσήξει όλα, θα ξαναβγεί πάλι ο ήλιος. Δεν πιάνεται ο ήλιος, δεν φυλακίζεται, ο Χριστός δεν φυλακίζεται. Ό,τι και να κάνουμε στα παιδιά, και εννοείται τα παιδιά είναι ανικανοποιητά, αυτό έλειπε. Αν ικανοποιούνται τα παιδιά, θα σχολεία που πέντε αυτοί, άμα από τώρα, στα 15, στα 18, ικανοποιηθεί ο άνθρωπος, καήκαμε. Μου πάει, αν φτάσει 60, τι θα κάνει. Θα κάνει σε μια καρέκλα μέσα και θα βγει αυτό. Περιμένει την ταφή του. Την ταφή, την καύση, ξέρω, θα περιμένει. Κάτι θα περιμένει. Αλλά τώρα γίνει η αφισβήτηση. Όλα. Και η κουβέντα του Χριστού ήταν ψάχτε όλα. Αφισβητήστε τα όλα. Δεν είπε ποτέ ο Χριστός να είστε καλά παιδάκια. Του βλέπει ένα καλό παιδί, που το, σε ποιο σημείο του Ευαγγελίου λέει να είστε καλά παιδιά. Δηλαδή, βλαμμένα. Ναι. Το μεταφράζουμε στην ελληνική διάλεκτο. Λέει, να είστε, ψάχνετε, βρείτε, να αφισβητείτε, αλλά όταν το βρεις το κάτι τι και το διαπιστώσεις ότι είναι σωστό, ακολούθα το. Όχι να είμαι σε μια ζωή στην άρνηση, το είδες ότι εδώ κάτι είναι, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται, ωραία, ακολούθα το. Όχι, είμαι κολλημένος, τώρα είναι 12 το μεσημέρι, μα δεν είναι 12 το μεσημέρι. Μα φεύγει φως. Και τι έγινε, δεν είναι. Αν πιστώ ότι έξω είναι ξέρω εγώ, νύχτα, ωραία, δεν το δεχτώ, είναι νύχτα. Δεν λέμε τη μέρα, δεν έχουμε κόλλημα. Συμβαίνει όμως αυτό πλέον. Πώς δεν συμβαίνει. Δηλαδή το άσπρο μαύρο και. Συμβαίνει. Το μαύρο μαύρο. Το μαύρο μαύρο, ναι. Το μαύρο το κάνει. Κάθε φορά το μαύρο πάνε να γίνει κάτι. Πάει να γίνει και κάτι γίνεται και εκεί. Αν το κάνουμε, άστο. Μόνο το μαύρο το δικό μας δεν γίνεται. Δεν αλλάζει, αλλά καλό αυτό. Ναι. Αλλά και εκεί τα παιδιά δεν το κάνουν μόνοι τους. Μόνα τους, ναι. Κάποιος τους το είπε. Ναι. Εκπαιδεύονται με έναν τρόπο. Κάποιοι εκπαιδεύονται. Και με πολύ συστηματικό τρόπο. Μια προπαίδεια. Συστηματικό τρόπο και με ωραίο τρόπο. Και συνεχή. Με συνεχή εκπαίδευση είναι, πώς το λένε, συνεχής επιμόρφωση. Συνεχής. Ναι, ναι. Διαβίου μάθηση. Διαβίου μάθηση. Σου λένε διαβίου μάθηση. Πώς μια ζωή θα μάθεις να είσαι θύμα. Αυτό είναι η διαβίου μάθηση. Και η Εκκλησία Νεανμεριά σου λέει, διαβίου μάθηση, πώς θα μάθεις μια ζωή να είσαι άγιος. Υπάρχουν δύο σχολές, δύο δρόμοι. Ένα σου λέει, θέτα σε κάνω παιδί να είσαι διαβίου άγιος. Έλα. Ο άλλος λέει, θα σε κάνω διαβίου κοιμισμένο. Στη λογική του κόσμου, πατέρα Ανάργυρε, όμως νομίζω ότι υπάρχει αρκετές φορές η σκέψη ότι εντός της Εκκλησίας σε μαθαίνω να είσαι θύμα. Ναι, εντάξει. Συμφέρει τώρα. Ναι. Γιατί αν δεν δεχτώ, δεν πιστέψω ότι είσαι θύμα επειδή πας στην Εκκλησία, θα πρέπει και εγώ να έρθω στην Εκκλησία. Και δεν με συμφέρει να έρθω στην Εκκλησία. Γιατί δεν συμφέρει τώρα. Εγώ δεν θέλω να έρθω στην Εκκλησία. Αλλά πώς θα γίνει να πω ότι ναι, στην Εκκλησία δεν πάω γιατί βαριέμαι, γιατί άπιστος. Τι θα πω, ο παπάς, κλέβει, τρώει, κάνει, δείχνει. Γι' αυτό δεν πάει, τι θα κάνει, ο πάντας θα πάμε έξω. Ωραία. Λέγανε οι παλιοί, η μάνα το έλεγε, η γιαγιά το έλεγε, το κάθε προβατάκι λέει το τσιγκελάκι το κρεμαστεί. Ναι. Παλιά κουβέντα αυτή.
Τον κάνω, ο παπάς έκανε μας το δικό του τσιγκελάκι. Άστο, σύ, ναι, είναι παπάς όμως, εντάξει. Άμα κάθε και περιμένεις τον παπά να σου... Κι άμα είναι ο παπάς Άγιος, δεν είναι μόνο παλιάνθρωπος. Τον έχασες, άμα δεν έρθει. Ο παπάς είναι Άγιος, Πορφύριος. Ναι. Παΐσιος, Θανάσης Χαμακιώτης, Εφραίνου, Κατουνακιώτης, να. Και πολλοί άλλοι, σύγχρονοι εδώ που είναι μέσα στον κόσμο, σε εμάς. Κασλίδης. Δεμέτερα, εδώ πέρα, βέβαια. Που είναι πάρα πολύ, και όχι μόνο αυτοί που είναι Άγιοι, μέσα στον κόσμο, να δει κανείς Αγίους, παπάδες οι οποίοι θυσιάζονται. Ας πούμε, ένας που εξομολογεί. Και εξομολογεί 5 ώρες κάθε μέρα. Τι είναι αυτό, να θυσιάζεται αυτό, τι κάνει. Αλλά εντάξει, δεν με συμφέρει να πάω σε αυτόν. Γιατί θα πρέπει να. Αν βάλω αυτό για παράδειγμα, θα πρέπει να πάω. Ναι. Αλλά δεν με συμφέρει. Και έτσι βολεύομαι στο να μην πάω, γιατί ο παπάς φταίει, ας πούμε. Η γριά φταίει με στην ξεχθίτσα, η οποία είναι πονηρή και κοιτάει, ξέρω εγώ, και φωνάζει. Κουτσομπολεύει. Κουτσομπολεύει, τι θα κάνει τώρα. Τι να κάνει. Η θεία, άμα δεν κουτσομπολεύει, η θεία που σε κουτσομπολεύει. Αλλά μου κουτσομπολεύει και η μικρή, και ο μικρός, γιατί η γιαγιά το εντάξει. Άμα δεν κουτσομπολεύει και λίγο. Στο... Και πού κουτσομπολεύει, στο σπίτι της μέσα, στην εκκλησία. Κουτσομπολεύει, τι θα κάνει, κύριε. Άστινα, κουτσομπολεύει και τι έγινε. Μα χάλασε. Γιατί δεν κουτσομπολεύουμε, τι κάνουμε. Ο Χριστός στην τιμόλη μου έρχεσαι κανιά, σε κάνει φωτιά να το κάψει. Κάτσε εδώ και κουτσομπόλευε, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα στρώσει κι εσύ. Είναι το ίδιο πρόβλημα που το έχει πάντα η Εκκλησία αυτό το πράγμα, από τα πρώτα χρόνια. Μπαίνανε μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι, άλλο στο μυαλό του ήταν. Έτρεχε. Μπόρι, άλλο από εδώ, μπήκε άλλο στο κουτσομπολιό. Εντάξει. Που ξέρει πώς θα δουλέψει, ποια στιγμή του εκκλησιασμού θα δουλέψει η χάρη του Θεού και θα ξυπνήσει ο άλλο και θα προχωρήσει. Α, έρθουμε στην εκκλησία, νοσοκομείο δεν είναι εκκλησία. Αυτό. Έλα μέσα εσύ, κάτσε εκεί, στην ουρά για τα, πώς τα λέγεται, που γεματινά ιατρία, που διαφημίζονται τώρα. Που δεν πληρώνεις και εδώ κιόλας. Εδώ δεν πληρώνεις. Εν αντιθέσει με τα άλλα που... Καινούργια, απογευματινά χειρουργία. Δουλεύει από πίσω, από κάτω, από εδώ, από εκεί. Ναι. Ξέρουν αυτοί πώς θα δουλεύουν τα πράγματα και στην κοινή στο ίδιο και ακριβότερα. Ναι. Αλλά σε εκκλησία σου λέει, έλα. Και ανάλογα με την αρρώστια που έχεις θα το διορθώσουμε. Και θα σε διορθώσει ο νοσοκόμος, θα σε περιθάλψει ο νοσοκόμος, ο παπάς δηλαδή, ο οποίος και αυτός έχει πρόβλημα. Mm. Δεν θα πας σε διορθώσει ο άγγελος, ο παπάς σε διορθώσει. Ο οποίος και αυτός έχει τα προβλήματά του. Είναι νευροπαθής, είναι νευροπαθής, είναι εγωπαθής, είναι πολλά παθής. Αλλά ο μεγάλος γιατρός είναι ο αρχίατρος είναι η Παναγία και ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου είναι ο Χριστός. Και οι μεγάλοι γιατροί είναι οι Απόστολοι, οι Άγιοι. Οπότε μπαίνουμε εκεί πέρα μέσα και προχωράμε τη ζωή μας. Και βρίσκουμε χαρά μέσα σε αυτή τη συνύπαρξη. Αν θέλουμε να δούμε τη χαρά. Ένα περιστατικό είχαμε έναν εδώ πέρα, ο οποίος ερχόταν στην εκκλησία ο δυστυχής, σχολεμένος τώρα, ο οποίος είχε βάλει στο μυαλό του να προσεύχεται για διάφορους ανθρώπους του της λειτουργίας. Α. Και ξεκίναγε. Οικείους του δηλαδή. Οικείους του. Αλλά ήθελε να προσεύχεται με συγκεκριμένο τρόπο. Και έρχονται στην εκκλησία. Θα προσευχηθώ για τη γυναίκα μου. Θα κάνω. Και άρχισε να κάνω ατομική προσευχή. Να είναι καλή. Τέλειωνε η γυναίκα. Προχώρησε η λειτουργία. Αυτός δεν κατάφερε να λάβει λειτουργία, τίποτα. Και στεγανώ, τώρα εγώ ασχολούμαι με τη γυναίκα μου. Αν είναι καλή, να μου μαγειρεύει καλά, να μου φωνάζει, να μου το λένε τη μάνα της, διάφορα. Ξέρω. Μετά πάμε για το παιδί. Μπουρ, πάντως η λειτουργία. Αυτό το έλεγε, το έχει κάνει σύστημα ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει. Και κάποια στιγμή τελειώνει η λειτουργία και δεν έχει προλάβει να προσευχηθεί για όλους τους κακομοίρης. Γιατί και λίγο αργά. Και είχε νεύρα γιατί δεν πρόλαβε να προσευχηθεί για όλους. Στεναχώρευτο, είναι πρόβλημα μεγάλο να μην προλάβει να προσευχηθεί και να ακούσει και το διαυχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Αγωνία μεγάλη. Κύριε Ιησού Χριστέ, που είναι η ευχή αυτό το πράγμα. Λέει στον Σολυμά και βγαίνει έξω από την εκκλησία και κάποιο του είπε μια κουβέντα. Και το τι άκουσε, άλλο πράγμα. Πήγαν προσευχέ, πήγαν. Τι έγινε, το σώσε. Γιατί ο άνθρωπο είχε εγκλωβιστεί. Ναι. Στο καθήκον. Στο καθήκον, στο καβουκάκι μέσα εκεί και έλεγε τα δικά του. Στην εκκλησία μπαίνει κανείς για να ανοιχτεί, δεν μπαίνει για να κλειστεί. Είναι μπαίνει κανείς στη θάλασσα, ρίχνει τη βουτιά και πάει. Άμα δεν ρίξει τη βουτιά, δεν κάνει. Τι με κάνει. Βλέπουμε κάτι γιαγιάδες όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Έχει δει γιαγιά να πάει στη θάλασσα. Τότε
Ναι. Το λέω του καιρού τα δικά μας. Ναι. Συμμορία γιαγιάδων, ποτέ μία μόνη της, γιατί κινδυνεύανε, μπαλιές. Εμείς παίζαμε μπάλα, φεύγαν οι μπάλες. Και όταν πετύχει καμία γιαγιά, φεύγαν όλες μαζί, φωνάζοντας παλιό, πατά ξέρω. Ωραία, μπαίνουν μέσα, φτάνουν μέχρι, ούτε μέχρι τη μέση, και αρχίζει καν έτσι. Χορευτικό τέτοιο συγκρότημα. Δεν καταλαβαίνει θάλασσα έτσι. Πρέπει να ρίξει τη βουτιά και να το καταλάβει, να αφαιθεί. Αυτό λέει η Εκκλησία. Να αφαιθεί στον ορίζοντα, Και ό,τι βγει, βάζει την πίστη κανένα τσούκτα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αντικρίζει τον ορίζοντα. Ο οποίο δεν έχει τέλο. Ναι. Είναι νυν και αΐ. Νυν και αΐ. Και στου άλλου τον αιώνα. Και με αυτές τις βουτιές, κατά βάθος, τι καταλαβαίνουμε ότι είναι η ζωή, βουτώντας έτσι στο πέλαγος της εκκλησίας και της λειτουργικής ζωής, τι νιώθουμε ότι είναι τελικά η ζωή μας. Ρωτήστε αυτούς που κάνει τη βουτιά. που κάνει τη βουτιά, καταλαβαίνει. Είναι χαρά, είναι ελαφρύνες, ενώνεσαι, φεύγεις, χάνεσαι. Και γίνεσαι ένα με τους άλλους σου που είναι και θρησκευτοί στην ίδια, που έχουν κάνει την ίδια βουτιά και μετέχεις αγιότητας. Και ξαφνικά βρισκόμαστε να έχουμε άγιους λογισμούς, άγιες σκέψεις, να κάνουν να γίνονται άγια πράγματα, να προχωράει η Εκκλησία και να προχωράμε όλοι μαζί χωρίς να πάρουμε χαμπάρι, χωρίς να κάνουμε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Γιατί αφαιθήκαμε στον Θεό, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Αφήνεται κανείς, όταν αφαιθεί κανείς, είναι το μωρό. Τι αισθάνεται ένα μωρό. Τι αισθάνεται ένα μωρό. Μωρό, λάθος έκφραση. Μικρό παιδί, μικρής ηλικίας. Μωρή είμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τα μωρά και κάνουμε τρέλες για να αρέσουμε στα μωρά, στα παιδιά. Παιδάκι μικρής ηλικίας. Τι καταλαβαίνει που πάει στην αγκαλιά της ομάς του. Μπορεί να το εξηγήσει. Αγαπάει, τελείωσε. Όταν αρχίσει το παιδάκι και βάζει τη λογική για να τα ερμηνεύσει όλα, τότε αρχίζει να και η μαμά θα φάει καμία κλωτσικά η μαμά. Θα πει και όχι στον μπαμπά και θα αρχίσουν τα τραγούδια τα ωραία. Ενώ το παιδάκι αγαπάει. Αυτό καταλαβαίνει κανείς, αφήνεται στην αγάπη και φεύγει. Και πάει ο Θεός και που πάει. Όπου και να πάει το Θεό είναι. Επομένως δεν υπάρχει, δεν ψάχνουμε να δούμε πού θα πάμε. Ναι. Αυτά λένε οι Άγιοι, δεν τα λέμε εμείς έτσι εδώ. Εμείς απλά βλέπουμε. Τι λένε οι Άγιοι, γιατί κάνουν οι Άγιοι που τους έχουμε πολλούς εδώ στην Εκκλησία. Ναι. Τους ξαναλέμε για να τα ακούμε εμείς. Οι Άγιοι είναι τα πάντα. Και ο κάθε Άγιος φαίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή με τρόπο που δεν μπορούσαμε, δεν είναι συμβατό με το μυαλό μας. Σχεδόν σκανδαλώδη τρόπο, δηλαδή η αγάπη τους και το. Ναι, τώρα βέβαια είναι. Όλοι οι Άγιοι. Ναι. Γαβριλία. Πώς έχουν σκανδαλιστεί. Το μυαλό του βέβαια έχει σκανδαλιστεί εκεί με τη ζωή της Αγίας, διότι η Αγία άνοιξε προς όλο τον κόσμο. Αγκάλιασε όλο τον κόσμο, δέχτηκε όλο τον κόσμο και ευεργέτησε όλο τον κόσμο. Πόσοι από εμάς που είμαστε βλαβείς χριστιανοί κλπ. Έχουμε αγκαθάκια και πιο παλιά και τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Και λοιπά και διάφορα. Εμείς κοντά στο πνευματικό που ήταν των φοιτητικών χρόνων είχαμε. Μαθαίναμε να ανοιγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η Εκκλησία είναι. Η ζωή στην Εκκλησία είναι ταξίδι. Σε πάει. Και πρέπει να ανοιχτείς σε όλο τον κόσμο. Για να είσαι χαρούμενος, για να ευχαριστιέσαι. Αν πας κάνεις ένα ταξίδι και το ευχαριστιέσαι, κάτσε σπίτι σου. Ναι. Άμα ταξιδεύουμε και είμαστε μίζεροι, μας φταίει το ένα, μας φταίει το άλλο. Μπήκε στο καράβι μέσα. Βλέπεις θέα. Άστο. Πες, δόξα τω Θεώ, θείαμε. Αλλά όταν κανείς έχει το ζει έτσι το πράγμα, χαίρεται πάντα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά στο σχολείο, έχουμε επαφή με τα παιδιά στο σχολείο τέλος πάντων. Ήρθαν προχθές, πούμε, στο Γενάρη, στο Δεκέμβρη και κάτι μέρες που είχε πολύ ήλιο είχαμε. Και το μάθημα εμείς εκεί στη Σιμητανίδη τέλος πάντων, το κάνουμε στην εκκλησία. Έχουμε κλεισάκι που γίνεται μάθημα εκεί. Ήταν επιθυμία των κτητών, υπάρχει εκκλησία μέσα στο σχολείο και ευκαιρία αφού το έχουμε. Και μπήκαν κάνα δύο παιδιά και λέει: μπορεί να κλείσει λίγο το παράθυρο γιατί με χτυπάει ο ήλιος. Ευλογημένοι άνθρωποι, είναι Δεκέμβρης.
όλη η Ευρώπη είναι κατεψυγμένη, στους μείον μείον. Εμείς εδώ έχουμε ήλιο. Και εσύ παραπονιέσαι γιατί μπήκε λίγο ήλιο και στράβωσε. Πήγαινε αλλού. Πιάσε άλλη καρέκλα να χαρίσει τον ήλιο. Δεκέμβρη, Γενάρη. Εκεί είμαστε λίγο. Μας άρεσε η μιζέρια. Θέλουμε... Δεν θέλω να ξεκουνηθώ από εδώ. Ναι. Θέλω τον ήλιο να φύγει. Δεν φεύγει ο ήλιο, πώς το κάνει τώρα. Άμα δεν θες τον ήλιο, δεν σ' αρέσει, δεν πειράζει. Τι να κάνει. Αλλά μετά. Άλλη εντάξει, αλλά και έκατσε εκεί και κάνει και λίγο έτσι. Και... Εντάξει. Εντάξει. Όπως με όλες τις σχέσεις. Θα κάνεις και λίγο έτσι, θα στραβοκοιτάξεις, θα... Νησιώτικη κουβέντα, η θάλασσα δεν πηγαίνει, δοκιμάζεται. Α, τι ωραίο αυτό. Που χωράει, το δοκιμάζεις. Ναι. Και θα δεις, α, πολύ, πολύ αλμύρο το νερό της θάλασσας. Αλλά σε κάποιο σημείο, πιο συμπιστοιχείο νομίζω είναι, που βγαίνει φυσικό νερό, σε κάποιο σημείο. Α. Κάπου είναι που βγαίνει με πηγή μέσα από τη θάλασσα, οπότε σε εκείνο το σημείο το νερό πίνεται. Αλλά γενικά η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται. Και α πούμε εδώ και πιάνει βαθμό αλατότητας, που το λένε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Αλλά είναι ωραία όμως. Ταξιδεύεις, φεύγεις. Είναι ωραία και ας είναι και αλμυρή που λέει και το τραγούδι θάλασσα και αλμυρό νερό. Να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Οπότε. Το μυαλό μας ήταν στο νησί και καθόμαστε εμείς στην Καλυθέα και περνάμε ωραία. Και περνάμε ωραία νομίζω. Μιλήσαμε λίγο και δείξαμε το φαινόμενο του bullying στους εφήβους, στις ηλικίες τις εφηβικές. Αυτό που αντικρίζουμε και ακούμε και μαθαίνουμε είναι πια ότι η παραβατικότητα έχει κατέβει ηλικιακά και ακούμε νέα που αν ήμασταν σε μια ομαλή συνθήκη με τους εαυτούς μας, θα ήταν συγκλονιστικά. Δυστυχώς πια δεν είναι συγκλονιστικά. Μιλάω για την παιδική πια παραβατικότητα. Δηλαδή, παιδιά δημοτικού που εκδηλώνονται με τρομερή επιθετικότητα, πρωτόφαντη κάποιες φορές, σε συνομιλίκους τους. Μάλιστα. Τι γίνεται μέσα στις ψυχές των παιδιών, τι... Μάλιστα. Ευχόμαστε γι' αυτό. Η εύκολη λύση είναι το παλιόπαιδο κάνει εύκολη λύση. Ναι. Και στο σχολείο η εύκολη λύση είναι τιμωρία. Και το εύκολο. Αυτό το παιδάκι που κάνει ασκηβία κάπου γεννήθηκε. Mm-hmm. Σε κάποιο περιβάλλον γεννήθηκε. Ένα αυτό. Οι γονείς του κάπου γεννηθήκανε. Κάτι κουβαλάνε μέσα τους. Κουβαλάνε. Τους προγόνους, τους παππούδες, κουβαλάνε την ανεργία τους, τη δυστυχία τους, την κακομεριά τους, τον αλκοολισμό τους, ξέρω εγώ, τον απολύσονταν από τη δουλειά, την αδικία από την κοινωνία, το ότι βλέπει ο άλλος γίνεται όλο και πιο πλούσιος και αυτός γίνεται όλο και πιο φτωχός. Και αρχινάει το πράγμα και βγαίνει μια βία. Αυτή η βία μεταδίδεται μες στην οικογένεια. Μου φταίει η γυναίκα μου. Γιατί μου φταίει η γυναίκα μου, γιατί κάποιος πρέπει να μου φταίει. Αφού μου φταίει η γυναίκα και έχω και πιο δύναμη. Κοντινός, δηλαδή. Ο πιο κοντινός. Mm. Τον εδέρνει, τη δέρνει η γυναίκα μου γιατί έχω πιο μεγάλη δύναμη. Απαντάει και αυτή, έτσι μου σε δέρνει, σε φτιάξω εσένα. Και απαντάει και αυτή με τον δικό της τρόπο. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα τα παιδιά τα βλέπουν και τα εισπράττουν όλα. Εμείς νομίζουμε τα παιδιά που λέει και το Σαββόπουλος, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα τα παιδιά. Ναι. Δεν ξέρουν πώς το λέει. Μπράβο, τα ξέρουν όλα. Τα βλέπουν όλα. Τα παιδιά τα εισπράττουν όλα, τα καταλαβαίνουν. Μπορεί να μην ξέρουν να τα εκφράσουν, τα καταλαβαίνουν όλα. Και το βλέπει το παιδί. Οπότε ή αντιγράφει το πρότυπο του γονιού, το πιο εύκολο, και αυτή τη βία που το έχει μάθει ο μπαμπάς του ή η μαμά του, με τον τρόπο που το περνάει στα άλλα παιδιά σχολείο, γιατί κάπου πρέπει το παιδάκι να φανεί ότι είναι κάπου εξουσία. Με καταπιέζει το σπίτι, με τυρανάτε, με κάντε, με δείχτε με το, με τρέχετε από εδώ και από εκεί σε όλα τα εξωσχολικά και τα διάφορα, γιατί πολλές φορές θέλαμε να ξεφορτωθείτε. Να είναι όσο πιο πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Και στην εκκλησία το βιώνουμε αυτό πολλές φορές. Το κάτι γενικό έρχεται και ρωτάει, μπορώ να το αφήσω το παιδί, πόσες ώρες μπορώ να αφήσω το παιδί. Κυρία μου, δεν αφήσω το παιδί, δεν παρκάρει, παρκέρει το παιδί. Το Σαββάτο, το Σαββάτο είμαι εντάξει, λέει, παρκάρει το αφήνω το παιδί στις 10 και το παίρνω στις 2. Ένα διάστημα στα αφήνω και τα παιδιά μεσημέρι. Και κάποια στιγμή του είπαμε, το κάτι γενικό είναι αυτό, το παιχνίδι αυτό, θα προσπαθεί να πάρει το παιδί σα. Άρα το παιδάκι αισθάνεται μια εγκατάλειψη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γιατί την Εκκλησία την αισθανόμαστε ότι είναι
Παρκάρισμα, τόπος παρκάρισματος. Mm-hmm. Το σχολείο, κέντρο μελέτης, ολοήμερο, που το ολοήμερο και πολλές φορές είναι άχρηστο. Mm-hmm. Κουβεντιάζε με δασκάλους, έπρεπε ο δάσκαλος να ζεστάει το φαΐ των παιδιών, να τα στρώσει τα παιδιά να φάνε. Το κακό με το παιδάκι φεύγει από τις 7 ώρα το σπίτι και γυρνάει σπίτι 5. Διαλυμένο. Πού θα ξεκουράσει το παιδί, τι θα κάνει. Δεν πήρα καλά. Και πότε θα δει τους γονείς του. Το θέλουν το παιδί να το δουν οι γονείς. Όταν τρέχουν όλη μέρα, έχουν όρεξη να δουν το παιδί. Να ακούσουν του παιδιού. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν ο πιτσιρίκος, έρχονταν ο πατέρας κουρασμένος, πεθαμένος από την κούραση. Αλλά αν και δεν ήξερε πολλά γράμματα ψυχολογικά κλπ. Καθόταν να μας ακούσει. Λέγαμε ότι τη βλακία ήθελε το μυαλό μας. Πώς παίξαμε, ειδικά το καλοκαίρι, γινόταν το σώσε. Πώς παίξαμε, πώς βάλαμε γκολ, πώς φάγαμε το παγωτό, πώς έπεσε κάτι, πώς πήγαμε το ποδήλατο. Περιγράφατε και τα δύο ημίχρονα. Και την παράταση. Και άμα στον πέναλτι είχε τα αξία. Πώς μας. Όλο. Και ο άνθρωπος καθόταν και άκουγε. Άκουγε. Και ήταν η μέρα που να ξυπνήσει 6 ώρα το πρωί να πάει στη δουλειά. Άκουγε. Αυτός ο άνθρωπος πώς είχε ασκηθεί σε αυτή την υπομονή που εμείς σήμερα δεν ασκούμαστε. Αυτός ο άνθρωπος πώς είχε ασκηθεί την υπομονή. Είχε 10 αδέρφια. Mm. Είχε ζήσει φτωχά στο χωριό. Μπορούσε να επιβιώσει με το τίποτα. Ήταν χαρούμενος και ευχαριστιόταν με τα πάντα. Πήγαινε στην εκκλησία, στο μοναστήρι στην Παναγία, πήγαινε στο εξοκλήσι, στην Τίνο στο εξοκλήσι εδώ πολλά. Γλεντούσε, χόρευε, τραγούδαγε, ήταν άνθρωπος. Πολύ πλούσια ζωή, τι μου λέτε ότι ήταν. Ναι, στην τσέπη, τσέπη δεν είχε μία. Ναι, αλλά πλούσια. Ήταν χαρούμενος. Τα έχει όλα. Ναι. Αυτό ήταν χαρούμενο. Οι μητέρες έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Πώς είναι χαρούμενοι σήμερα και πώς είναι μίζεροι σήμερα και γκρίνια με το παραμικρό. Όλα μας λένε. Όλα. Όλα. Άμα δούμε, το βλέπετε, δεν είναι κάτι άγνωστο. Μπαίνει σε ένα λεωφορείο το πρωί. Και εκεί θέλει μια καμερούλα από αυτές τις ωραίες που έχετε να μπει στο λεωφορείο μέσα. Πανηγύρι. Γράφεις ολόκληρο σενάριο. Μισός να σε σπρώξει λίγο, εκεί ξεκινάει όλο το ιστορικό και σταματάει μέχρι το τέρμα του λεωφορείου. Πανηγύρι. Εγώ πάω να μπω μέσα και λέω μια μισό βηματάκι ρε παιδιά. Μπήκα. Τρούποσα που λέγει μια ψυχούλα. Στην επόμενη στάση πάνε τρουπώσει κάποιο άλλο. Α, δεν χωράμε. Και ξεκινάνε οι μάχες. Γιατί πρέπει με κάποιον να μαλώσω. Αφού έχω τη γυναίκα μου δεν την είδα από την προηγούμενη μέρα. Δεν έχω να μαλώσω με κάποιον. Αυτή κοιμόταν, εγώ κοιμόμουν, δεν μιλάγαμε, βλέπω τηλεόραση, πρέπει να στον υπολογιστή. Δεν μάλωσα με τη γυναίκα μου, κάποιον πρέπει να μαλώσω. Ο πιο εύκολος είναι ο άγνωστος, θα το βρω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ναι. Μαλώσαμε, πλακωθήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Πήγαμε στη δουλειά μας, μια χαρά. Από τα παιδάκια το βλέπουν αυτό το πράγμα. Και πάνε στο σχολείο και αντιγράφουν. Αντιγράφουν την κατάσταση του σπιτιού. Ένα αυτό. Τα παιδιά θέλουν και φτάσουν στο χώρο τους να είναι αρχηγοί. Ναι. Βλέπουν ποδόσφαιρο, βλέπουν μπάλα, βλέπουν ακούνε διάφορα. Που είναι ο αρχηγός. Ο ηγέτης. Ο ηγέτης. Ναι. Που ο ηγέτης κάνει τι θέλει. Αλλά αυτό είναι ο ηγέτης, εγώ είμαι ηγέτης. Εγώ και όλοι μας ηγέτες και ηγέτη το σώσε. Από την άλλη μεριά, η ευυπόληπτη κοινωνία μας. Ναι. Τώρα τελευταία δεν έγινε μια προσπάθεια. Από εισαγγελική αρχή, από κυρία, εισαγγελέα, γυναίκα, εισαγγελέα, να κατεβεί το επίπεδο της παιδεραστίας από τα 14, ποια 14, στα 12. Τώρα δεν έγινε αυτό. Με τη βούλα του ελληνικού κράτους, του εκπροσώπου της δικαιοσύνης. Η γυναίκα εισαγγελέας, γυναίκα, ήταν να πει κανείς, ξέρω εγώ, ότι άντρας, ναι, παλιάνθρωπος, κυρία, βεβαίως, να είναι καλά, τι είπε ότι εσύ, κύριε μου, που λες ότι το αγάπησες το παιδί, το 12 χρονών, το 12 χρονό σε ερωτεύτηκε. Και το λέει αυτή η κυρία. Ωραία, το είπε κυρία. Αφού το είπε κυρία, ή μια άλλη κυρία, καλή κυρία, υπουργός αυτή, τώρα λένε και πραγματάκια που ίσως ενοχλούν, δεν πειράζει, να κάνουμε, πρέπει να λέμε αληθινά πραγματάκια. Βγήκε στη Βουλή, μια κυρία, επίσης καλή κυρία, μορφωμένη, υπουργός, ωραία, και είπε το όνομα του παιδιού του 12χρονου, το οποίο τυραννίσαν όλοι οι άλλοι. Τα ονόματα των 200 αυτών, πώς ήταν αυτοί, οι οποίοι αυτοί κακοποίησαν το παιδί, δεν τα είπε. Okay. Το όνομα του παιδιού το είπε όμως. Κυρία, η οποία είναι υπουργός. Βεβαίως. Δόξη και τιμή. Ωραία. Άρα και η οικογένεια είναι η μυστήρια και το
το περιβάλλον, όλη η ατμόσφαιρα είναι περίεργη, τώρα εμείς η Εκκλησία τι κάνει. Αυτό, αν τολμήσουμε να βγούμε παρά έξω, μπορούμε να πούμε στα παιδιά με τον τρόπο μας, ελάτε. Ναι. Και άμα το πούμε στα παιδιά, ελάτε, ήδη σε πολλά στα κατοικητικά έρχονται πολλά παιδάκια τέτοια. Πονεμένα, ψάχνουν να βρουν κάπου. Κάπου να ανήκουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά και είναι ευγενικές ψυχές. Τα παιδάκια είναι ήρεμοι, ευγενικές ψυχές. Μπορεί να κουβεντιάσει. Όσο άγριο και να είναι το παιδί, άμα το πλησιάσει με καλό τρόπο, ανοίγεται. Δεν έχει ακόμα την πονηριά τη δικιά μας. Ανοίγεται. Και του μιλάει η Εκκλησία και με έναν άλλο τρόπο για τις σχέσεις. Ας πούμε, για τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Με τρόπο όχι κηρυκτικό, μπορεί να μην μιλάει καθόλου. Ναι, μιλάει. Και βλέπει το παιδί. Ναι. Εγώ βλέπω εκεί στο πάλι το παράδειγμα του σχολείου. Mm-hmm. Όπου μπαίνουν πολλά παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με εκκλησίες, τίποτα. Ναι. Και έπρεπε να λέει: ανάψω ένα κεράκι. Ανάψε ένα κεράκι. Mm-hmm. Και την ώρα που ανάβει το κεράκι, ανοίγονται μόνο τους. Και την ώρα που ανάβει το κερί, και θα έρθουν και έρχονται και την άλλη μέρα να ψω κερί, και την άλλη μέρα να ψω κερί. Και κάποια στιγμή, επειδή του κόβουμε και ένα μάθημα εκεί με το πρόσφορο, πώς κόβουμε με το πρόσφορο και φτιάχνει, έρχονται την άλλη μέρα και λένε: ψωμάκι έχει. Οπότε το παιδί μπαίνει μέσα στην εκκλησία και ψάχνει να ρωτήσει ψωμάκι. Ναι. Λάβετε, φάγετε, ψωμάκι. Ζητάει να ανάψει το κεράκι του. Αυτά που μας μαθαίνουν οι γιαγιάδες τότε. Ναι, τα απλά. Τα απλά. Και αφού ανάψει το κεράκι, καμιά φορά τις πειράζουν κιόλας και κυρίως κορίτσια είναι, αλλά και αγόρια. Λέω τώρα, Γιουλή, τώρα προσεύχομαι. Οπ, λέω, άστο. Ναι. Ανάψει το κεράκι και λέει τώρα κάνω ευχούλα, προσεύχομαι. Και σιγά σιγά, χωρίς να σου πει κανείς τίποτα, μπαίνουν μέσα και προσεύχονται. Και αυτό και τέλειο. Και δεν χρειάζεται να λέμε. Όσο όταν λέμε, σημιά κάνουμε. Άστο. Έρχου, λέει, και είδε. Όχι, έλα να σου πω. Γιατί άμα σου πω, δεν θα ξαναπατήσει το ποδάρι σου στην εκκλησία. Όχι να πάει. Άμα αρχίσει και λέμε τα δικά μας, όπως τα λέμε ωραία. Όπου φύγει, φύγει. Γιατί είναι φυσιολογικά τα παιδιά, δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του. Έρχου και είδε. Έλα εδώ. Έχουμε πολλά παιδιά, το βλέπω. Λέει εδώ μας αρέσει να κάνουμε μάθημα. Μέσα στην εκκλησία. Παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με εκκλησίες. Καταλαγιάζουν δηλαδή. Αφού λέμε τους Αγίους γύρω-γύρω, τη χάρη του Θεού. Δεν είναι μαγικό πράγμα, είναι χάρη του Θεού μέσα εκεί. Και σου λέει, α, εδώ είναι ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε κουβέντες. Αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, νομίζω ότι το έλεγε. Δεν χρειάζεται να λες στο παιδί, στο παιδί για το Θεό. Πες στο Θεό για το παιδί. Κάπως έτσι, ένα πράγμα τέτοιο. Ναι, άμα του λες παιδί, ο Θεός είναι, τίποτα, κάνει μια προσευχούλα και πες Θεό λίγο. Αυτό που λέει πάλι η ερώτηση Γαβρουλία, η Αγία, τη λέω και την ερώτηση συνέχεια, γιατί στον Άγιο Ατρέα που πηγαίναμε την είχαμε γνωρίσει. Την Αγία αυτή. Μετά από κουβέντες που έκανε με τους ανθρώπους, που τους ανέπαβε όλους, διότι αυτή σε αντίθεση με τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που λένε δεν πρέπει να μπαίνει στη θέση του αλλού. Γιατί άμα ταυτιστείς με τον άλλον, να λέει, δεν μπορείς να έχεις αντικειμενική γνώμη. Ναι. Αυτή έλεγε, ναι, ωραία, ευχαριστώ. Σε κάθε συζήτηση έμπαινε στη θέση του αλλού να δει πώς σκέφτεται ο άλλος. Και ταυτιζόταν με τον άλλον. Οπότε σε κάθε κουβέντα που έκανε με ανθρώπους, ταυτιζόταν με τον άλλον. Τι προβλήματα έχει, πώς είναι, πώς σκέφτεται. Και μπορούσε να ταυτιστεί με τον άλλον. Ωραία, ενσυναίσθηση το λένε, πώς το λένε. Κάπως το λένε. Να τον συμπονέσει. Ένα. Και αφού τελείωνε την κουβέντα με τον άλλον, με τον οποιοδήποτε άλλον, όταν έφυγε ο άλλος, έλεγε Χριστέ μου, στον παραδείο στα πόδια σου, γιατί εσύ τον αγαπάς περισσότερο από μένα. Άρα εσύ θα καταλάβεις. Θα τον βοηθήσεις από εδώ και πέρα. Εγώ δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Εγώ απλά τον άκουσα. Τελείω η ιστορία. Αν κάνουμε εμείς και αρχίσουμε και κάνουμε σχολές διαχείρισης κρίσεων και τέτοια, έχει να πέσει γέλιο. Θα φύγουν και αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία. Γιατί η σχολή διαχείρισης κρίσεων κάναμε πριν μερικά χρόνια. Και πώς διαχειριστήκαμε την κρίση, κλειδώσαμε τις εκκλησίες. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός. Κακός κάναμε τελικά. Τους διώξαμε. Και μάλιστα πολλές φορές κλείσαμε τα μεγάφωνα για να μην ακούει κανένας. Το κάναμε αυτό. Το κάναμε. Διαχειριστήκαμε την κρίση. Και ο Θεός λέει: άσε, παιδάκι, άσε. Φέρνουμε λίγο πιο πολύ αγάπη. Άστο. Τουλάχιστον τους έβγαλες έξω. Ας τους στο μεγαφωνάκι να ακούνε οι άνθρωποι. Ας μην είστε τόσο της ακρίβειας. Δεν χρειάζεται και τόσο πολύ ακρίβεια. Υπάρχει και η οικονομία. Όχι η οικονομία αυτή, η οικονομία του Θεού. Αφού ο Θεός όλη η οικονομία κάνει. Σε όλοι. Ο Αβραάμ, Θεούλη μου, αν είναι 100 άνθρωποι στα Σόδωμα, θα τους σώσεις.
Εννοείται, γιατί κουβεντιάζεις. Πώς, στα 50. Αν είναι 50, 45, ναι. Και τώρα, 40, γιατί άμα είναι και 40, δηλαδή για 5 άτομα θα καταστρέψει ολόκληρη, το πονηρό σου αυρά, το γύρισε λίγο κάπως. Για 5 άτομα θα καταστρέψει ολόκληρη εσόδο, ολόκληρη πολιτεία. Ναι ρε Αβραάμ, και 40 να είναι, 30. Ναι. Και τώρα δεν έπαμε που στο λέω, αλλά ας το πω, 20. 20. Οικονομία. 10 ήταν όλη η οικογένεια του Λότ. Ναι. Δεν μπορούσα να πει 10 παράδειγμα, θα του έλεγε ντράπηκε λίγο ο Κακομοίρης Αβραάμ και πήγε στην άκρη και μετά έγινε ό,τι έγινε. Ανοιγόμαστε, αν αφήνουμε τους ανθρώπους. Αν αφήσουμε τους ανθρώπους να ακούσουν τι λέει ο Θεός, να ζήσουν πάνω τι λέει ο Θεός, τελείωσε το θέμα. Αλλά έχει ο Θεός. Προσευχούλα. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έτσι κλείνοντας αυτή την συνομιλία, μέσα στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα που βρισκόμαστε, είναι καλύτερες οι σχέσεις μας. Γιατί είπαμε για την υπόλοιπη κοινωνία, για τα υποσύνολά της και όλα τα σχετικά. Πώς κινούνται τα πράγματα στις καρδιές των ανθρώπων που σχετίζονται λίγο παραπάνω. Να πούμε, να πούμε τώρα αλήθεια. Αλήθεια να πούμε. Αλήθεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, καταπίνεται βλέπω. Όχι, δεν ξέρω, καταπίνεται. Φτιάχνω τα μουστάκια μου. Ωραία. Λοιπόν, άρα λέμε αλήθεια, μάλιστα. Γιατί πολλές φορές η αλήθεια δεν μας αρέσει. Πάντα η αλήθεια δεν μας αρέσει, νομίζω, κατά βάθος. Εγώ πήγα το πάνω πιο στρογγυλό, αλλά... Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ στην ορία κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε άλλες ομολογίες, πεντηκοστιανοί, μάλιστα. Και επειδή τα καταφέραν αυτοί οι άνθρωποι και μπράβο τους φώτισε ο Θεός κλπ, ήρθαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Mm-hmm. Πολύ ωραία και είναι με μυστηριακή ζωή που λέμε κλπ. Όλα πολύ ωραία. Ένας από την οικογένεια αυτή, της οικογένειας αυτής, ένα μέλος, με πολλή προσπάθεια ήρθε κι αυτός, μάλιστα. Αφού έκατσε λίγο καιρό στην εκκλησία σε μια ενορία και είδε τα εκτενόμενα και τα γενόμενα και όλα αυτά τα ωραία, ξαναπήγε σε αυτούς. Γιατί δεν του λέγανε καλημέρα κανένας. Κανένας. Και πάει σε αυτούς ξανά και τους λέει, ξέρετε, η αλήθεια είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αλήθεια. Αλλά εκεί δεν μου λένε καλημέρα. Οπότε θα δώσει σαν να έχουμε τουλάχιστον να έχουμε μια παρέα, αλλά να ξέρετε ότι η αλήθεια είναι εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά από του άνθρωπου κάνει η αποστολή, από τη στραβωμάρα μα εμεί, τη στραβωμάρα τη δικιά μα, αυτό κάνει η αποστολή στου πεντηκοστιανού και του λέει ότι η αλήθεια είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα αυτό είναι γεγονό. Έχουμε τέτοιο περίπτωση. Και ένα άλλο πραγματάκι, ένα ερωτηματάκι. Πόσο εύκολο είναι να πούμε μια καλημέρα σε αυτόν που κάθεται δίπλα στην Εκκλησία. Πόσο εύκολο είναι να πούμε την καλημέρα. Σε αυτόν, μια μεγάλη αρρώστια της εποχής μας σήμερα, μας το έλεγε ο πνευματικός πατήρ Γαβρίλ, έλεγε, ρε παιδιά, είστε στην εκκλησία μέσα. Τέλειωσε η εκκλησία. Πες μια καλημέρα σε αυτόν που είναι δίπλα σου. Ησυχά μου. Έχω πολλά τραγούδια σήμερα. Ναι, το κάνουμε τραγουδιστικό. Είναι λόγω τριωδίου, έχουμε και τραγουδάκια. Ναι. Λοιπόν, εκείνος όλη τη διακονία, το περισσότερο κομμάτι της διακονίας της μέρας του, το περνούσε έξω από την εκκλησία, στην αυλή, και έλεγε καλημέρα σε αυτούς που περνάγανε. Ναι. Τώρα, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, παιδιά, πείτε μια καλημέρα. Τι, πώς ακριβώς θα την πω. Ξέρω πώς θα την πεις. Σε άπτεστα ελληνικά. Και πτεστά να είναι, ξέρω. Και πες καλημέρα. Λέει, τι εννοείς όταν λες να πω καλημέρα. Πες μια καλημέρα, άνθρωπε μου. Τι να του πω, δηλαδή, να τον καλέσω. Τι να τον καλέσω, πες μια καλημέρα σε αυτό που κάθε δίπλα σου. Ναι, αλλά και αυτό θα μου πει, δεν πει σου πει. Ναι. Έπεσε χάμου, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Γιατί να έχουμε αυτή την. Γιατί με στην εκκλησία γινόμαστε. Ο ήλιος φωτίζει, ο ήλιος. Ναι. Άλλα εδάφη τα κάνει μια φορά. Ναι. Και όταν υπάρχει η λασπουριά, την ξεραίνει. Ναι. Οπότε μάλλον έχουμε κάποιον λασπουριά μέσα στην ψυχούλα μας και μας την ξεραίνει ο ήλιος. Αν είμαστε πάλι άγιοι, αυτό το πράγμα θα έχει περάσει στους ανθρώπους. Και θα έχει περάσει το μήνυμα ότι, παιδί μου, πες μια καλημέρα. Από εκεί ξεκινάει όλο. Μια καλημέρα. Δεν είναι τίποτα κακό.
Και αυτή η καλημέρα σώνει ανθρώπους. Ναι. Άρα το εξαιρετικό περιβάλλον, επειδή και ο διάβολος το μισεί, δεν το χωνεύει, το ορθόδοξο εξαιρετικό περιβάλλον, είμαστε λίγο πιο δύσκολοι. Πιο δυσκολεμένοι είμαστε εμείς. Mm-hmm. Γιατί εμείς έχουμε και το ένα κόμμα μείον, ότι νομίζω ότι φτάσαμε και γίνηκαμε άγιοι. Αυτό είναι τη ημιμάθεια. Στο τσεπάκι, ότι είναι το. Στο τσεπάκι. Ναι. Το Θεό κρατάει στο τσεπάκι μας. Ναι. Το να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή όποτε θυμηθούμε να κάνουμε, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε θεία λειτουργία, ο Θεός λέει ναι και, και είναι παρόν στη θεία λειτουργία. Πάντα, όποια μέρα, ώρα τη μέρα και κάνουμε θεία λειτουργία, γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Μας κάνει παγκόσμιο Χριστός σε κάθε στιγμή, τα πάντα. Και εμείς επειδή παίρνουμε θάρρος λίγο παραπάνω, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω. Και γινόμαστε πιο δύσκολοι. Αλλά αν κανείς λίγο ανοίξει και το δει λίγο αλλιώς το πράγμα, βλέπει ότι είναι κήπος, η Εκκλησία είναι κήπος. Και λέει, είπα καλημέρα και μου πάνε 10 άνθρωποι καλημέρα. Δοκίμασε το να δεις. Στο χωριό μας πάνε πόγια, το χωριό μας κοινάται. Τελειώνει το χωριό. Έχουμε το έθιμο εκεί πέρα με το που τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Όλοι μαζί οι χωριανοί πάνε στην αίθουσα για να πιούν και να φάνε κάτι. Όχι να κουβεντιάσουν, να ακούσουν κηρύγματα, δηλαδή, να πάνε να πούμε καλημέρα. Πούμε... Αυτονοήτως δηλαδή. Ναι, τελειώνει η λειτουργία, πάμε όλοι μαζί. Δεν είναι αυτονόητος όλο το νησί και παντού. Αλλά εκεί το έχουν. Ναι. Και όταν έχοντας αυτή την εμπειρία στο μυαλό, ας πούμε, λέω, πόσο τόσο δύσκολο είναι. Μου λένε, είναι δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι δύσκολο. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι εύκολο. Να πούμε μία καλημέρα στον άνθρωπο που είναι δίπλα. Γιατί. Μαζί είπαμε πάτερ ημών. Δηλαδή μπαμπά. Τον είπαμε τον Χριστό, τον Θεό πατέρα. Άρα δηλώσαμε ότι είμαστε αδέρφια. Ένα αυτό. Μαζί προσευχηθήκαμε, άρα μπήκαμε στη χάρη των Αγίων που είναι τα αδέρφια μας. Μαζί κοινωνήσαμε, γεννήκαμε όλοι μας σώμα και αίμα Χριστού, θεοφόροι. Αφού γεννήκαμε όλοι ένα, πόσο δύσκολο είναι αυτό το ένα που έχουμε να το μοιραστούμε κάποιον άλλον. Μακάρι να το τολμήσουμε. Καλό είναι. Να το τολμήσουμε, να δούμε. Αλλάζει τελείως η ζωή. Και η ζωή από εκεί που είναι 40 και ξέρω εγώ, εκεί ήταν Ανάσταση. Από εκεί που είναι Σταυρός, και όλοι μας λένε, εκεί ήταν Ανάσταση. Αυτό είχαν πετύχει οι Άγιοι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Και με αυτή την ευχή να κλείσουμε. Και ευχόμαστε σε όλους να γίνουν και αυτοί οι Άγιοι για να μιλουτιστεί, να πληθύνουμε κι άλλο. Αυτή η κοιμότητα στην εκκλησία μας, ο Άγιος Πάντας. Καλή Ανάσταση.